what you gonna do? Yeah, time is money, so don't fuck my mind. Seeing out with my girls, I'ma have a good time. Step back with your chit chat, killing my vibe. See, you can't get too much of a good thing. Swarm here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. iPhone camera flashing, please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, or no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me, fuck yeah. Μου φέρε το πουκάμισο του Παναγιώτη. Sexy things! Μου έστειλε το πουκάμισο. Γιατί δεν το βάλα σκέτο. Γιατί δεν νομίζω ότι θα του άρεσε του Παναγιώτη και τόσο. Θα του άρεσε. Άμα το φόραγα σκέτο. Θα του άρεσε σίγουρα. Θα άρεσε, αλλά μετά θα ήταν με πανό έτσι. Με πανό. Μη! Μόνο εγώ! Ναι, μου έστειλε το πουκάμισο του, παιδιά, και μυρίζει Παναγιώτης παντού. Βασικά, ήρθε όλο το δωμάτιο. Ήρθε όλο το δωμάτιο, ε. Του Παναγιώτη είναι. Ναι. Πλάκα κάνεις. Είναι πολύ ωραία. Κοίτα να δεις και σου πάει και πάρα πολύ και δεν φαίνεται ότι είναι άντρικο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι τόσο, είναι και ξέρεις, είναι και... Είναι και λίγο σεξ. Είναι και λίγο σεξ. Μου στείλετε πουκάμισο. Βλέπω να κοιμάμαι με πουκάμισο αντρικό το βράδυ, να ξέρετε. Τώρα που μυρίζει, βλέπω το βράδυ να κοιμάμαι με αντρικό πουκάμισο. Μου άλλαξε το outfit, καταλαβες. Πολύ ωραία. Λέει, είναι πολύ σεξι και ωραία. Αυτό είπα, πολύ σεξι. And I know it. Βέβαια την έκανα να μπήκω. Μου φέρε το πουκάμισο του Παναγιώτη. Sexy things. Άμα καλέσω την Αλεξάνδρα στο δωμάτιο και δεν καλέσω τη Στέλλα, τι θα κάνει η Στέλλα? Θα καλέσω και η Στέλλα αύριο τον κριτικό και θα σου πω πώς θα σου φάνει. Ποιος είναι πιο κοντά στο στυλ του, ρε παιδάκι μου? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι νιώθω πιο άνετα με το δώρο να μιλάω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι, ίσα ίσα, τον δώρο το βλέπω πολύ διαφορετικά. Αιτία χωρισμού? Ζήλια. Συμπάθησες κάποιον περισσότερο σήμερα? Ναι. Συμπάθησα. Ποιον? Παιδιά, δεν ξέρω, μου είχε κάνει λίγο ένα κλικ ο Μιχάλης. Ποιος σε φίλησε, ποια? Δεν θυμάμαι, Κλαούντια. Μάλλον Κλαούντια. Εσύ μπορείς να πας κόκκινο δωμάτιο 6 φορές. Δηλαδή να καλέσεις 6 κορίτσια. 7 δεν είναι. Τα θες και τα 7. Ξέρεις τι γίνεται, είμαι και άνθρωπος ο οποίος δεν είμαι 20. Δεν μπορώ να... Δεν θα μου βγει να ζήσω τον έρωτα σαν την εφηβεία. Πιστεύεις ότι θα εδώ πέρα δηλαδή θα άλλο νιώσεις... Άλλο βρώτο, άλλο μου, ναι. Τέτοιο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω. Ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έκανε γυναίκα για να σε εγκριθεί? Άστο, δεν θέλω να σχολιάσω αυτό. Δεν είναι φωτογραφία που έχει πάει κηδεία. Είναι του πεθαμένου αυτή. Κάνε σταμάτα. Αυτός που έχει φύγει ήδη. Μαχαιριά στην καρδιά. Είπα ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ότι δεν έχει εκδηλωθεί κάτι. Και άρα πώς υπάρχει ενδιαφέρον, αφού δεν σου έχω δείξει ή δεν μου έχεις δείξει? Θες να μου πεις κάτι άλλο σε αυτό το θέμα? Κολλάω στις λέξεις εγώ και εσύ τρελαίνεσαι με αυτό και εγώ κολλάω στις λέξεις. Ανοίξε τις πόρτες. Ανοίξε τις πόρτες τώρα. Are you ready? Open the doors. Γιατί το καθυστερούμε? Ωραία, ανταλλάζουμε ρούχα με τους άντρες. Θα ανταλλάζουμε ρούχα με τους άντρες. Εγώ, Άννα, το πιστεύεις ότι δεν φάνηκε ότι είναι αντρικό? Πες. Κοίταξε, άμα το δεις, το έχω φορέσει το outfit έτσι. Άμα το ανοίξω, θα φανείς. Είναι ελαστικό. Είναι ελαστικό. Είναι ελαστικό. Μου φίλε το σωστό που κάνω. Μα να σου πω κάτι. Όταν η άλλη φοράει κάτι, δεν θα πας να της το ακουμπείς και να δεις κάτι, να δω άμα είναι ελαστικό ή όχι. Θα πεις τι ωραίο που κάνω. Εγώ γενικά, επειδή φοράω φαρδιά, γι' αυτό ίσως να μην σου φάνηκε. Αλλά κοίτα εδώ κατάσταση. Ναι, αλλά δεν φαίνεται ότι είναι αντρικό, κατάλαβες. Γι' αυτό λέω όντως. Δεν χρειάζεται να φαίνεται ότι είναι αντρικό, αγάπη μου, μυρίζει αντρικό. Τι ζω στο Power of Love. Πώς σου φάνηκαν τα κορίτσια μας?
Εντάξει. Εσπρόεδρευτες, συζητήσιμες. Ναι. Ανοιχτές να συζητήσεις πολλά πράγματα. Σου έκανε κάποια ερώτηση με ένα κλικ κάτι, ενώ από την ερώτησή της τουλάχιστον. Σε ρώτησε κάτι και... Όχι ιδιαίτερα, εντάξει, επειδή όταν πήγα δίπλα στο σπίτι, έτσι ήταν η Μαρίνα... Ήτανε γρήγορο βασικά, ναι, γρήγορο, ναι. Η Μαρίνα και η... Τζούλια. Η Τζούλια. Με αυτές μίλησα λίγο παραπάνω, με τις άλλες δεν έχω μιλήσει γιατί ήρθαν εδώ. Ναι. Εντάξει, σαν πρώτη φάση, ρε παιδί μου, πάλι. Τζούλια, πώς σου φαίνεται, η Τζούλια μας. Καλό παιδί. Πολύ καλό κορίτσι. Είναι λίγο βέβαια την έχουν στεναχωρήσει και θέλω να τη ρωτήσω το λόγο. Εσύ τη στεναχωρήσει. Όχι, λέω ότι την έχουν στεναχωρήσει, λέω. Ναι. Κόκκινο δωμάτιο σήμερα. Τι κάνεις, εσύ. Καλά είμαστε. Τι να κάνω, ρε Παναγιώτη. Εδώ στον αγώνα. Τι λες. Τι λέω. Λέω ότι είδα την Κλαούντια και την Αθηνά χθες. Οπότε θα φωνάξω άλλο μου φιλάρα έξω κόκκινο δωμάτιο που δεν το είδα, την Τζούλια. Σωστό. Να δω τι κάνει και αυτή τι λέει. Να τα πούμε λίγο γιατί χαθήκαμε. Να σου πω κάτι. Δηλαδή θες να πεις ότι δεν θα σου άρεσε, ας πούμε, αυτό να πραγματοποιηθεί. Όχι, όταν ξενερώνω, ξενερώνω. Ξενέρωσες τόσο πολύ. Ναι. Κοίταξε, εγώ το καταλαβαίνω. Τόσο. Εκείνη. Φαίνεται. Ήταν απόλυτη εκείνη στα θέλω της και απόλυτη εκείνη στα δεν θέλω της. Τέλεια, οκ. Okay. Απλά θέλω γύρω το πρωί που θα ξυπνήσω για να το καταλάβω. Ήρθε το πρωί, τέλος. Ωραία. Δεν είναι ότι πριν δεν έβλεπα. Συνειδητοποίησες ναι. Ότι τελείωσε αυτό, οπότε αλλάζεις κεφάλαιο και ναι, προχωράς ναι, μπροστά. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν θέλω απολύτως τίποτα. Okay. Και δεν το κάνω ούτε εγωιστικά, γιατί θα έλεγα ψέματα στον εαυτό μου. Τι έκανα, φίλοι. Ναι. Φίλοι, μη, δεν με νοιάζει αυτό. Εντάξει, ρε παιδί μου, φίλοι. Εννοείται, δεν έχω πρόβλημα να κάνουμε πλακίτσα. Ναι. Ναι. Συγκάτοικη στην τρέλα αυτό. Ναι. Ναι. Φαίνεται πάντως ότι είσαι διαφορετικά, ρε παιδί μου. Είμαι πάρα πολύ πιο άνετη, γιατί έχει σβήσει μέσα μου αυτό το λίγο που υπήρχε. Ξέρεις τι μ' αρέσει σε σένα. Είσαι ή όλα ή τίποτα. Μα εγώ το ζω πάντα στο φουλ. Δεν είσαι μέτρια. Το θέμα είναι να με πιάσεις όταν και είμαι στο φουλ. Έτσι θα ζήσεις το απόλυτο. Αν με κάρχεις και με ξενερώνεις. Γιατί είδα μετά όλα που έδωσες, ας πούμε, έδωσες στον Νίκο κάποια feelings, τα οποία τα έδειξες τόσο έντονα, αλλά και αυτή τη στιγμή τα δείχνεις πάλι έντονα, αλλά όχι με αρνητικό τρόπο, μέτρης. Αντίστροφα. Με αντίστροφη, ναι, όμως δεν έχω μίσος για κάποιον, εννοείται. Καλά, όχι. Ναι, δεν το... Να συνειδητοποιήσεις κάποια πράγματα και προχωράς, δεν κατάλαβα. Γιατί να μείνει στάσιμο. Όχι, βέβαια. Βασικά νιώθω πολύ καλύτερα μετά από τον καλά. Πάρα πολύ καλύτερα. Φαίνεσαι. Ναι. Παιδιά, τον καλά το τελευταίο ήταν ωραίο. Ναι. Ναι. Είχε κάτι τον καλά. Είχε. Είχε αλλά... χαρούμενα πράγματα. Αλλά αυτό το άγχος. Το άγχος. Ήταν δύο άτομα. Καλά, για την Κυριακή δεν το συζητάω καν. Αχ, παιδιά μου, το θυμίζει. Παιδιά μου λείπει αυτή η κοπέλα, δεν ξέρω. Λείπει η παρουσία της εδώ πέρα στο σπίτι. Πώς είστε? Τι έχετε, έδωσε εντολή, Στέλλα. Πώς περίμενες? Καλημέρα. Λίγο λόγω εδώ. Εντάξει, λίγο μέχρι να εγκληματιστούμε είναι λίγο... Εντάξει. Τι κάνεις? Καλά. Δεν έχουμε βάσει χειριστής με πώς είσαι. Δεν έχω. Ναι, εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα. Το παρέκανες. Άμα καλέσω τη Μαρίνα, λέω, την Αλεξάνδρα στο δωμάτιο και δεν καλέσω τη Στέλλα. Τι θα κάνει, Στέλλα? Θα καλέσει άλλο. Α, τι δεν μπορεί να καλέσει. Αν καλέσει τον Αλεξάνδρα. Γεια, Στέλλα, σε γνωρίζω απλά, ρε παιδί μου. Και θέλω να γυρίσεις πίσω και να μην πεις τίποτα, αφού δεν λένε. Και να έρθει η στιγμή που δεν έχει καλέσει κανένα Στέλλα. Θα προκαλέσει το μένος Στέλλα, θα ξέρεις με αυτές τις κίνες. Απλά πρέπει να τα περιμένεις όλα μετά. Σιγά, το πράγμα, δε. Θέλω να την πειράξω λίγο. Τα μουτράκια. Τα λογάκια. Θα καλέσει και η Στέλλα αύριο τον κριτικό και θα σου πω πώς θα σου φάνει. Θα σου αρέσει. Να σου πω κάτι. Άκου. Είμαστε σε μια φάση που είμαστε καλά. Και να μου έκανε τέτοια πλάκα δεν θα με πείραζε. Δηλαδή θα γελούσα. Θα έλεγα, ξέρεις, δεν είναι κάτι. όχι, αλήθεια. Πρώτη θα γελούσα. Η δεύτερη θα γελούσα. Άκου, ξέρω πώς θα το έκανε τώρα. Θα το έκανε για να με πειράξει. Θα έδειχνα και καλά εγώ λίγο, θα το παίζα λίγο ότι με πείραξε και δεν σου μιλάω, αλλά στην ουσία δεν με έχει πειράξει. Όχι, τι θα έδειχνες, θα σε πείραζε. Όχι, σου λέω.
Γιατί ξέρω τη Στέλλα. Το έκανα για να την πειράξω. Δηλαδή, σκέφτομαι όπως σκέφτομαι εγώ. Το κάνω για να την πειράξω. Απλά εκείνη δεν ξέρω πώς θα το πάρει. Μαγείρεψες τώρα και ήρθες εσύ εδώ. Όχι. Δηλαδή, όπου κουβέντα, δηλαδή εσύ εδώ. Κάτσε τώρα γιατί με τόσες γυναίκες, όλο και κάποια άλλη θα βρεθεί. Τι εννοεί. Να μαγειρέψει. Να το πιάσει, να το συνεχίσει. Σ' αρέσει το κόκκινο. Λίγο πιο προσωπικά. Λίγο πιο προσωπικά. Ναι, και δεν τα συζητάμε όταν κατεβαίνουμε αυτά που ναι. Συμβαίνουν πάνω. Ούτε οπότε θα το ξέρει εσύ. Ούτε ελευθερία και αυτή που ανεβαίνει μαζί σου. Κατά. Γι' αυτό και λέγεται κόκκινο. Μετά αυτό, μετά, μετέπειτα. Θα τα δούμε. Κοίτα γλύκια σου κάνει. Ζηλεύεις. Ζηλεύεις. Ούτε ζηλεύω. Προβλέπεις κάτι. Μέσα εδώ δεν μπορώ να προβλέψω τίποτα. Πώς θα κινηθείς, θα φωνάξεις κάποια που σου έχει τραβήξει λίγο το ενδιαφέρον ή δεν θα τη φωνάξεις για πρώτη φορά. Κοίταξε, Άνδης, εγώ θέλω πρώτα να γνωρίσω, να σας γνωρίσω ρε παιδί μου. Όλα τα παιδιά και εσάς, δίπλα τα γόνια να σας γνωρίσω. Δηλαδή δεν πάει να πει ότι αν φωνάξω κάποια από εσάς. Σημαίνει και κάτι. Σημαίνει και κάτι. Είμαι άτομο, δηλαδή θέλω να γνωρίσω τον άλλο. Ναι, το πρώτο δωμάτιο δεν μπορεί να σημαίνει και κάτι. Δηλαδή πολύ δύσκολο. Θέλω να έχω. Και να απέναντι σε όλους καλή εικόνα, ρε παιδί μου, δεν θέλω να δημιουργήσω άλλη εικόνα. Μια άποψη, ξέρω εγώ και τον άλλο. Θέλω να είμαι δηλαδή φιλικός απέναντι σε όλους. Δεν θέλω να έχω με κάποιον. Ναι. Λάς το λέγεται, ξέρεις, όταν ανεβαίνεις στο κόκκινο δωμάτιο συνήθως, εντάξει, όχι για σένα που είσαι πρώτη φορά. Αυτό σου ήρθε στο μυαλό, ρε παιδί μου, τον λες κατευθείαν και ναι, τελείως. Πώς μας βλέπεις πρώτη μέρα, πώς σε φαινόμαστε. Εντάξει, εχθές καταρχάς ένιωσα όμορφα, δηλαδή δεν αισθάνθηκα άσχημα. Ένιωσα τη φιλοξενία, ρε παιδί μου και όλα αυτά. Τα ένιωσα ότι. Αυτό θέλαμε. Ναι. Κάτω-κάτω. Και από δίπλα και από εδώ. Γενικά, πώς ήταν η πρώτη σου μέρα χθες. Περίμενα να ήμουν. Παιδιά. Α, με τα παιδιά. Περίμενα να ήμουν λίγο πιο αγχωμένος, ρε παιδί μου. Αλλά δεν εντάξει, με βάλανε στο κλίμα, δηλαδή. Ναι. Ποιο από τα γόρια θεωρείς ότι είναι πιο κοντά στο χαρακτήρα σου. Πιο κοντά. Κοίτα, επειδή λίγο είμαι τη γυμναστική, έχω έρθει, ρε παιδί μου, πιο κοντά στο κομμάτι τη γυμναστική με το δώρο λίγο. Επειδή γυμναζόμαστε. Α, τα βρήκαμε εκεί, ρε, βρήκα κάποιον να μπορώ να τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν φάνηκε ότι είχες άγχος πάντως χθες. Μπήκες πάρα πολύ αέρατο. Τώρα για σένα λέγαμε. Τι λέγατε πάνω. Για το όνομά σου. Εγώ για εσάς έλεγα δίπλα. Ήρθες πάνω στην άλλη στο φαγητού πάλι, τυχαίο. Τι. Την άλλη. Ομελέτα. Καλώς ήρθες. Τι κάνετε. Είμαστε καλά. Στην ώρα του φαγητού πάλι. Ναι. Με αγαπάει η πεθερά μου, όποια γεννή έτσι. Μια φορά έκανε δίαιτα μου λέει, τίποτα η Στέλλα. Τελικά είχα βάλει ένα μαγιό. Η Άννα και η Τζούλια ήταν πολύ γλυκές το πρωί. Πάρα πολύ. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Η Αθηνά ήταν νευρική. Η Αθηνά, παιδιά, δεν ξυπνούσε το πρωί. Εγώ ξύπνησα από 7 παρά 4. Λέγε μου να ξέρω τι, καταλαβαίνεις. Κοιμόμασταν, ξέρω εγώ. Εγώ εντωμεταξύ ξύπνησα από τις βόλες. Και πήγε 8 παρά 4 και επειδή μας είπαν ότι 8.30 πρέπει να είμαστε έτοιμες, λέω ότι μην κάνουν κάτι, να πλύνουμε δόντια, αυτά εκείνα. Και πάω. Κοιμούνται, ξέρω εγώ, όλες. Και πάω στην Άννα και στην Κλώη και λέω: κορίτσια, ξυπνήστε, ξέρω εγώ. Και. Η Αθηνά λέει: η Αθηνά δεν ξυπνούσε. Δεν ξυπνούσα εγώ το πρωί. Γενικά, είδες κανέναν που να σου κάνει πιο πολύ εντύπωση. Που να μου κάνει εντύπωση. Αν σε βαριά στα βαθιά, εσύ. Τίποτα αλήθεια. Ναι, ναι. Α, στη χαλαρά. Τίποτα θα πούμε. Θα μείνει μεταξύ μας. Παιδιά, όχι. Θες να φέρουν άλλους. Πού έπαινε, να φύγουμε, να φέρουμε άλλους. Δεν ξέρω, θα σας πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω έναν άνθρωπο μόνο εξωτερικά. Δηλαδή θέλω όλος... Εγώ κολλάω πάρα πολύ στον τρόπο που θα έρθει. Ναι, θέλει χρόνο. Είναι λογικό. Μία μέρα. Εντάξει, πρώτη μέρα ήρθα, παιδιά. Πρώτη... Μα το κάνω, σας ξέρω, δεις, ένα και το Παναγιώτη. Ποιος είναι πιο κοντά στο στυλ του, ρε παιδάκι μου. Σιγλάσε πουλά. Ποιος είναι πιο κοντά στο στυλ σου. Νομίζω ότι εγώ δεν βλέπω. Ποιος είναι πιο κοντά στο στυλ σου. Στο στυλ μου. Από όλους. Από όλους. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι νιώθω πιο άντα με το δώρο να μιλάω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι, ίσα ίσα, τον δώρο το βλέπω πολύ διαφορετικά. Στο στυλ σου ποιο είναι πιο κοντά, ο δώρος. Α, δεν είναι κακό να ταιριάζει με κάποιον. Γιατί και εγώ όταν ήρθα την πρώτη μέρα λέω. Η Κλαούντια λέω, κατάλαβε. Ναι, 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 για μας έβαλαν τα πέλα ότι. Τι σχέση. Όχι, 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 όχι. Πιο κοντά στο στυλ σου, παιδάκι μου, ότι. Δεν ξέρω. Ο Παναγιώτης μου αρέσει πάρα πολύ ο χαρακτήρας. Το έχουμε πάρα πολλά με τον Παναγιώτη. Πάνος. Ναι, 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 με τον Πάνο. Αλλά όχι πάλι.
από αυτό που έχω δει, σου λέω. Καταλαβαίνεις. Για παρέα, για παρέα. Για παράδειγμα, με τον Σοκράτη, το κοινό που έχουμε είναι ότι είμαι και εγώ πολύ εκρηκτική. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπορούσα να έχω κάτι με τον Σοκράτη. Είσαι εκρηκτική. Πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα νευριάσω, όπως χθες σηκώθηκε και έφυγε. Δεν το κατάλαβα ότι είσαι έτσι. Φαίνεσαι. Φαίνομαι πολύ cool και. Ναι. Όχι χαμηλόν τόνο, αλλά έχεις μια σταθερότητα. Έχει τέμπο γρήγορο γενικά το μιλάει. Οπότε συνεπώς σημαίνει ότι είναι. Είναι σταθερό όμως, δεν είναι. Θα το δούμε και το κριτικό. Είμαι και εκρηκτική, είμαι σταθερή. Απλά όταν ένα παιδί μου, για παράδειγμα, γίνει κάτι εδώ πέρα μέσα, το οποίο πραγματικά θα με ενοχλήσει, θα το δείξω. Αλεξάνδρα, για σκέψη τώρα να μπαίνεις μέσα. Ναι. Και να σου ορμούσανε. Πού πας, τι κάνεις, μην πας δίπλα. Εντάξει, ο παπάς μου θα τον έξω με την καραμπίνα. Κανονικά. Όχι, μωρέ. Όχι. Δεν νομίζω. Όχι. Δεν το περίμενα. Αυτό περίμενα αυτό ακριβώς που είδα. Αυτό περίμενα. Ότι θα ήσασταν έτσι. Μα είναι και αυτό που βγάζεις εσύ. Τι? Δηλαδή, πάνω κάτω, πόσες φορές έχεις πάει σε μέρος που οποίο βρίσκεται μια ξένη παρέα. Γενικότερα, εγώ είμαι πολύ κοινωνική και δεν έχω κόμπλεξ. Αυτό σου λέω. Στο να μιλάω, ρε παιδί μου, μου αρέσει να μιλάω και να γνωρίζω καινούργια άτομα. Ναι. Οπότε είμαι πολύ χαλαρή, νομίζω. Δηλαδή. Μια χαρά είσαι. Δεν με νοιάζει, μια χαρά. Τι πιο τρελό έχεις κάνει για μια γυναίκα που ήθελες πάρα πολύ? Να ρωτήσουμε και αυτό. Τι πιο τρελό, Το πιο τρελό, ρε παιδί μου. Καλά, μην πεις ότι έχω πέσει από το μπαλκόνι, ξέρω εγώ. Άμα είχα πέσει από το μπαλκόνι, θα ήμουν εδώ τώρα. Δεν μπορώ, αλήθεια. Άμα είχε πέσει από το μπαλκόνι. Καλά, ναι, ρε παιδί μου, μεταφορικά το είπα, κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Εννοείς, Μιχάλη, κάνεις και το νίντσα. Κάνεις και το νίντσα, λέει. Είσαι νίντσα τα βράδια. Αχ, το μικρόφωνο μου φύγει. Έλα εδώ, έλα εδώ. Κάτσε, ρε, θέλα, κάτσε. Ενώ ξέρω, ρε παιδί μου, ότι είναι. Κάπου. Α, κάπου ή με κάποιον άλλον. Ναι. Και τα δύο. Θα την διεκδικήσω όμορφα και με. Δεν θα πάω. Όχι, σου λέω τι έχεις κάνει. Ναι, αυτό για μένα ήταν πολύ τέτοιο. Ήξερα τι. Το έχεις κάνει. Ναι, ήξερα ότι είναι κάπου με κάποιον άλλον. Δηλαδή, δεν είναι το πιο τρελό να πας να διεκδικήσεις κάποιον που είναι εκεί. Κάτσε να πας πει δεν είναι τρελό για τον καθένα, είναι τελείως. Δεν το κάνει ο καθένας. Καλά, ναι, δεν το κάνει ο καθένας. Ξέρεις εσύ ότι είναι ο άλλος με μια άλλη κοπέλα κάπου και πας να διεκδικήσεις. Δεν είναι. Να την πάρει. Και πήγες να κάνεις. Να την παρακολουθήσεις. Να την πιάσεις από το χέρι. Όχι, ρε παιδί μου. Και τι έκανες. Τη διεκδικείς με τον τρόπο τρε παιδιά, να την κερδίσει αυτό. Να τον την πάρει, πώς να το πούμε αλλιώς. Με το. Εσένα, άμα είσαι σε ένα χώρο με κάποιον και σε δει και τον δει, μπορεί να διεκδικήσει και να ξέρει ότι είναι μεγάλο. Και πώς το έκανε αυτό. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Με τα μάτια. Ότι μιλάω πολύ. Με τον τρόπο σου ότι είμαι εδώ. Ναι. Okay. Σήμερα, όταν ήρθε ο Μιχάλης στο σπίτι, η Στέλλα καθόταν δίπλα του και γενικότερα στις απαντήσεις του κρυφογελούσε. Και τη ρώτησα κάποια στιγμή γιατί γελά Στέλλα. Νομίζω ότι επειδή γνωρίζονται. Ότι η Στέλλα ξέρει περισσότερα πράγματα για τον Μιχάλη από ό,τι ξέρουμε εμείς και ότι από αυτά που μας λέει ο Μιχάλης. Και καταλαβαίνω και από εκείνον ότι πολλές φορές θέλει να αποφύγει έτσι κάποιες ερωτήσεις, νιώθει λίγο άβολα. Θέλουμε και εμείς να μας πει η Στέλλα τι μπορεί περισσότερο να ξέρει για τον Μιχάλη, γιατί μπορεί να υπάρχουν κοπέλες μέσα στο σπίτι, όχι εγώ, που ενδιαφέρονται. Δεν είμαι ζηλιάρα, δεν θα ζηλέψω. Έχεις κάνει κάποια μεγάλη σχέση? Έχω κάνει δύο χρόνια. Δύο χρόνια σχέση μεγαλύτερη. Και συζούσα κιόλας από την αρχή. Δύο χρόνια μεγαλύτερη. Ναι. Εντάξει, 22 είμαι. Τι σχέση άλλα κάνω, 10 χρόνια. Αιτία χωρισμού. Αιτία χωρισμού. Ζήλια. Δεν αντέχω τη ζήλια. Δεν μπορώ τη ζήλια καθόλου. Γι' αυτό λόγο χωρίσατε, ας πούμε. Καθόλου, ναι, ήταν πάρα πολύ πιεστικός. Πάρα πολύ. Δεν ήθελα, φαντάσου, ότι ούτε καν να πηγαίνω βόλτα στο σκυλί μου. Εκκλησία. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, δεν πήγαινε τουαλέτα ο άνθρωπος. Τόσο ακραίο. Τόσο ακραίο. Μιχάλη, τι θα σε κάνει να χάσεις την υπομονή σου? Είσαι οξύθυμος. Γενικά έχω υπομονή γαϊδουρινή που λένε. Πολύ. Υπομονή έχω πάρα πολύ. Σε να χάσω την υπομονή μου, δύσκολα, πολύ δύσκολα. Δηλαδή, κρατιέμαι. Πρέπει άλλο θυμικός. Είσαι κυκλοθυμικός. Έχεις και την τρέλα, αλλά έχεις και την καλοσύνη. Ναι. Είσαι και λίγο αυτό, αλλά έχεις και λίγο τα μούτρα σου. Μέχρι κάτω, μέχρι το πάνω. Ναι, αλλά μου περνάνε γρήγορα. Δεν είναι ότι θα το κρατάω αυτό. Ναι, κατάλαβα. Είμαι αρκετά δυναμική και είμαι και αυτό, ο οποίος όλος μαζεύεται λίγο. Οπότε μου αρέσει βέβαια αυτό, γιατί όλες που θέλω να έχω δίπλα μου θέλω να είναι. Ότι όταν θα κάνει κάτι, να το κάνει. Να μην είναι από εδώ και από εκεί και. Θέλω να είναι εκεί. Καταλαβαίνεις. Και να έχει κότσια. Γιατί αυτό είναι το ωραίο. Όταν θεωρούμε κάτι δεδομένα, παιδιά,
τελείωσε. Χάνει τελείω ουσία. Όταν όμως το άλλο το θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο είναι λίγο μυστήριο και ότι αχ, τι θα κάνω και θα φάω το άκυρο. Ναι, ρε φίλε, γιατί να μην το φάω το άκυρο, δεν το κατάλαβα. Έτσι, βλέπω το συγχύστηκες λίγο. Ξέρεις γιατί συγχύστηκες. Κάτι σου ήρθε, έκανε εικόνα μάλλον. Από κάποιους που έχεις την αναστραφή που δεν ήταν έτσι, κάτι σου ήρθε στο μυαλό. Κουράστηκα, πραγματικά κουράστηκα. Ναι, κουράστηκα. Τώρα, ναι, με τα παιδιά της ηλικίας σου πλέον δεν. Θα σου πω, τα παιδιά της ηλικίας μου είναι μόνο, μα μόνο στο κινητό. Μόνο. Του αρέσουν μεγαλύτεροι άντρες. Δεν έχω πρόβλημα. Όταν εγώ θα όταν εγώ θα δω ότι επικοινωνώ με τον άλλον, όσο χρόνο και να είναι, γιατί μπορεί να συναντήσω έναν άνθρωπο, ο οποίος να είναι παιδιά 20 χρονών, 25, ωραία, και να έχει μυαλό πιο πολύ από έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι. Θα μπορούσε να έχει και με έναν άνθρωπο που είναι 45, ας πούμε, στον τονικό. Όχι. Όχι. Το αποκλείς. Δεν το αποκλείω, απλά. Το αποκλείς όταν μου λες όμως ότι ξεστεί. Δεν έχω πρόβλημα. Όταν είμαι ένα μπαμπάς μου. Θέλω απλά να με καλύψεις τα φτάκια. Ρε εσύ, άφησε με τελειώσω. Όταν είμαι ένα μπαμπάς μου, για παράδειγμα, είναι 44 χρόνια, 45. Έχω πώς να μπορώ να κάνω κάτι με έναν άνθρωπο που είναι 45. Ναι, okay. Κατάλαβε, δεν το σκέφτομαι και έτσι, ότι είμαι δική μου, με έκαναν πολύ μικρή. Ναι. Και έχω ένα λίγο, ένα respect, ένα σεβασμό, κάτι, καταλαβες, ότι να κάνω παρέα. Εννοείται ότι μπορώ με όλες τις ηλικίες. Με όλες τις ηλικίες μπορώ να σε εννοηθώ, δόξα τω Θεώ. Σε νιώθω ακριβώς τι λες. Αλλά κατάλαβες, σου λέω ότι δεν μπορώ. Εντάξει. Τι να συζητάμε. Κατάλαβες, σου λέω, δεν γίνεται. Δηλαδή. Και ειδικά όπως... θα σου πω, εγώ είμαι τώρα ένα νέο κορίτσι που αύριο μεθαύριο θέλω να παντρευτώ, θέλω να κάνω οικογένεια. Ο Νίκος και ο κάθε Νίκος, ο οποίος είναι τόσο χρονών. Είναι λογικό, παιδί, ότι έχει κουραστεί, έχει κάνει το δικό του κομμάτι. Κατάλαβες. Δεν ταιριάζει. Κατάλαβες. Ούτε να φλερτάρεις. Όχι. Δύσκολα. Είπα ότι η Αλεξάνδρα ήρθε τώρα δύο μέρες στο σπίτι και έχει φέρει μια αναστάτωση. Υπάρχει καλή αναστάτωση και κακή αναστάτωση. Έτσι, η καλή είναι ότι είναι μια όμορφη κοπελά η οποία σου βγάζει να φλερτάρεις μαζί της. Η κακή για μένα είναι ότι είναι λίγο πιο αυθόρμητη από ό,τι θα έπρεπε να ήταν. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ποιο? Όλες θα πέσουν από έναν άνθρωπο. Τι είναι, Μιχάλη? Εδώ συζητάμε, ρε Σπάνο. Τι να κάνω. Παντόφλα. Παντόφλα. Καλημέρα. 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 Καλά είστε. Γίνεται. Πανέμορφες όλες. Ήρθε η άνοιξη. Ήρθε. Ναι, βράδυ τα λουλούδια είναι τα χρώματα. Βλέπεις πάνω, έτσι έκανες παρατήρηση ή κολανάκι από κάτω. Τι έγινε. Εντάξει, μην είσαι παπαδιά, ρε παιδιά. Κάτσε να το βγάλω τότε. Βάλε που δεν θες. Κανείς. Καλημέρα. Όλα καλά. Καλημέρα. Ναι, θέλω, γιατί μαζί μας είμαστε τελείωσες. Ναι. Θα φτιάξεις. Θα φτιάξω. Θα φτιάξεις. Σήμερα ήρθε ο Μιχάλης στο σπίτι μας και είχαμε κάτσει όλα τα κορίτσια γύρω-γύρω του. Του κάναμε ερωτήσεις, συζητούσαμε. Είδα όλες και ήρθανε κατευθείαν κατά πάνω του. Με ρώτησαν και εμένα τη γνώμη μου. Είπα και εγώ τα καλύτερα λόγια για τον Μιχάλη και μάλλον εμπιστεύονται το γούστο μου, γι' αυτό θέλω να το γνωρίσουν παραπάνω. Καλημέρα! Βράδυ! Ένας έρθει. Πού είσαι, ρε! Πού είσαι, ρε! Όχι, γιατί με το μυρούνι! Με βλέπαν μάλλον λίγο πεσμένο και είπα να σας στείλουμε λίγο. Πού είναι ο Βραστή, καλά. Κοριτσάρες ανέβη. Μορφιά μου εσύ. Τι μορφιά είσαι. Καλημέρα, γυναικάρα πανέμορφη. Τι γίνεται. Τι κάνεις. Περιμένε. Έτσι. Ναι. Γιατί πήγες να φύγεις, νομίζω θα σε άφησα μόνος με τον Νικό. Και γιατί φοβάσαι. Γιατί δεν θέλω να έρθω σε έτσι αβόλη κατάσταση. Παιδάκι μου, καφέ ήθελα να έρθω. Ξέρω, ξεστή. Ξέρω, την ύπουλος. Έλα, Παναγία μου, εγώ. Και ξινός και ύπουλος. Δεν είναι ξινός, ούτε καν. Έξυπνος. Όχι, άλλο λέω, ξινός για άλλο λέω, δεν λέω. Το υπάρχω. Είσαι. Μια πείτε. Να σούμε. Πώς πάει. Εσύ πώς πάει, πες μου. Όλα καλά. Εσύ πώς πάει. Ο Νίκος θέλει να κάνει ερωτήσεις, νομίζω. Όχι, δεν θέλει γιατί φοβάται. Τον Νίκο τον φοβάται. Σου τρώω. Με φοβάται. Πες μου, ρε παιδί μου. Τον Νίκο τον φοβάται. Φοβάται. Πήγα να φτιάξω καφέ και έφυγε. Πριν δύο λεπτά το δήλωσε. Δεν έχει. Οκ. Πάμε μέσα. Αυτό. Σταμάτα. Να πάω εγώ μέσα. Όχι. Θες να το πεις και κλειστός. Δεν ξέρω. Ναι, είμαι λίγο. Δεν ανοίγομαι εύκολα στον άλλο. Για να ανοιχτώ πρέπει να... δύσκολα ανοίγομαι.
Και επίσης φαίνεται ότι θα... Δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνεις ακόμα, βέβαια. Θα ανοίξεις την κουβέντα με δικιά σου πρωτοβουλία. Ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι. Καλά το πας, ναι. Οπότε, γιατί όλο αυτό βέβαια είναι ωραίο, γιατί κρατάει και μια στάση έτσι λίγο πιο... Σε ενδιαφέρει να μάθεις περισσότερο. Ναι. Και εμένα δύσκολα δηλαδή, θα μου έρθει να κάνει επίθεση στις ερωτήσεις με ένα χαρακτήρα. Ναι, συνήθως δεν ξεκινάω. Δηλαδή, δεν θα άρχισε να ρωτάω εγώ πράγματα. Mm-hmm. Θα με ρωτήσει, θα σε ρωτήσω από εκεί. Δηλαδή, είμαι τέτοιο. Θες σιγά-σιγά να ανοιχτείς. Ναι. Δεν θες με τη μία. Όχι, δεν θα είμαι το άτομο που θα έρθω να σε πιώσω. Ορίστε ένας άνθρωπος που μπορεί να με καταλάβει εμένα. Που θα έρθω να σου πω αυτό, τι αυτό, τι το άλλο, πώς αυτό. Πρέπει να αρχίσει εσύ να ρωτάς. Το ίδιο σε καταλαβαίνω απίστευτα. Το ίδιο είμαι κι εγώ. Ναι. Εντάξει, είσαι λίγο πιο ανοιχτή. Ναι, εντάξει, έχω ανοιχτεί σιγά σιγά όμως. Και εγώ στην αρχή έτσι μιλάω. Τώρα στο κόκκινο δωμάτιο δεν ξέρω κατά πόσο θα σε βολέψει, αλλά θα την βρει εσύ. Εντάξει, θα κάνουμε μια συζήτηση, θα βρούμε να κάνουμε. Σίγουρα. Ναι. Απλά επειδή υποτίθεται ότι αυτό που θα σε καλεί είναι αυτό που θα σε ρωτήσει. Ναι. Γιατί εσύ καλεί, όταν θα σε καλέσω εγώ, εγώ θα σε ρωτήσω. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Είναι το πιο ωραίο τάσο που έχω φάει ever. Γιατί το φτιάξω εδώ, συνέχισε. Ο δώρος, παιδιά, ένα λεπτό, γιατί δεν μου αρέσει να βάζω με τα μπέλα, οκ. Okay. Λοιπόν, εγώ με το δώρο γνωριζόμαστε από το 14. Ωραία. Ωραία. Όχι, μην το αλλά... γνωριζόμαστε ότι είμαι. Σε ήξερα, επειδή μου φατσικός που δίνει. Ναι, φατσικός. Ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν σημαίνει, και επειδή για αυτόν τον λόγο, νιώθω πιο safe όταν είμαι με το δώρο, γιατί νιώθω πιο άνετα. Επειδή σας, δεν σας ξέρω καθόλου, και επειδή τον δώρο, δηλαδή, κατάλαβες, τον... Δεν χρειάζεται να απολογήσει. Δεν απολογούμε. Δεν σου βάζει κανένα ταμπέλα. Πρέπει εδώ που ήρθες, τουλάχιστον με μένα, δεν ξέρω για τα άλλα παιδιά, αν δεν ανοίξει την πλάκα, μη μου μιλάς κιόλας. Όχι, δεν έχω την πλάκα, δεν έχω αυτό. Θέμα. Τέλος. Τι καν. Τέλος. Απλά επειδή είναι η δεύτερη μέρα που είμαι στο σπίτι, είναι λογικό ρε παιδί μου ότι. Σε πειράζουμε τώρα. Και εγώ τη μιλάω πιο πολύ για να ανοίξει άνε. Ναι, το ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω την πλάκα σας ακόμα, καταλαβαίνεις. Face to face. Okay. Είναι αυτό που μου κάνει εμένα τώρα η Αθηνά ένα μισή μήνα και δεν καταλαβαίνω την αν είναι πλάκα ή σοβαρό και με τρολάρει, καταλάβεις. Και την τρέχω από πίσω να δω τι έχεις πάλι. Ένα μισή μήνα, όχι μια μέρα. Σιγά σιγά αυτό. Εγώ δεν σου λέω τίποτα. Ο Νίκος δεν σηκώνει μεγάλο σπαθί του, να ξέρεις. Και εγώ δεν σηκώνω μεγάλο σπαθί με τον άλλο. Πραγματικά το εννοεί. Αυτό που είπε η Αλεξάνδρα για τον Νίκο είναι απόλυτα λογικό, γιατί σύγκρινε την ηλικία του Νίκου με την ηλικία του πατέρα της, που ο πατέρας ουσιαστικά είναι μικρότερος από τον Νίκο. Είναι απόλυτα λογικό, γιατί η Αλεξάνδρα έχει ένα πρότυπο στο μυαλό της πατέρα, που δεν θα ήθελε να το συγκρίνει με τον Νίκο στο ερωτικό κομμάτι. Άρα δεν είναι κάτι κακό αυτό που υπόθηκε. Τώρα, το αν προηγήθηκε κάτι άλλο σε συζητήσεις και ο Νίκος ήταν λίγο περίεργος μαζί της, δεν το έχω δει εγώ αυτό. Εντάξει, προσπάθησα να τους φέρω πιο κοντά και να το λύσουν το θέμα αυτό. Για πες. Τι τρως. Τι σημαίνει. Δεν σου λέω. Πίτα είναι αυτό που τρως. Για να δω. Καταρχάς, μυρίζει όλο το δωμάτιό μας. Το άρωμα του Παναγιώτη που θα μας πει ποιο είναι. Μα γιατί άραγε. Τα σκαλιά σε περίμενα. Καλώς τρώτε. Είδες, τα σκαλιά με περίμενε. Είδες, τα σκαλιά με περίμενε. Για πες, τόσο τι έρχομαι. Α, τόσο τρώτε. Πάλι τόσο τρώτε. Ενθουσιάστηκες, ε. Ναι, πόσο φαίνεται το άλλο σπίτι. Τώρα θα σας στείλω και εγώ ένα δικό μου πουκάμισο. Δεν κακό, αλλά το δικό μου είναι καλύτερο, δεν είναι. Και το πουκάμισο. Κοριτσάκι μου, πού είσαι. Πού είσαι. Να με. Λέω, άμα σε καλέσω στο κόκκινο δωμάτιο θα έρθεις. Εσύ. Ναι. Έτσι, παιδί μου, γιατί κακό είναι. Να τη γνώρισε καλύτερα. Σε πειράξει. Εγώ δεν είχα πει κάτι για τα κόκκινα δωμάτια. Εσύ είχες πει, αν θυμάσαι. Τι είχα πει. Δεν θυμάσαι και τι λες. Πρώτη εβδομάδα δεν μετράει. Ποια πρώτη εβδομάδα δεν μετράει. Για την Αλεξάνδρα. Α. Εντάξει, εγώ μπορώ να καλέσω τον Μιχάλη στο κόκκινο δωμάτιο. Τον γνωρίζω καλύτερα. Κάλεσέ τον. Δεν φοβάμαι. Να μάθω περισσότερα πράγματα γι' αυτόν. Αμέ. Θα σου άρεσε. Άμα μου το έκανες για πλάκα, όχι. Εμείς με το πάθος. Ήμουνα εγώ που έφαγα την πρώτη έντονα. Την κρυάδα. Γιατί τις κρυάδες τρώω εγώ πρώτος τελικά. Πρώτος ήρθα στο σπίτι των αγοριών, πρώτος μπήκα εδώ στο σπίτι των κοριτσιών, πρώτος μπήκα στο κόκκινο δωμάτιο. Πρώτος έφαγα για την κρυάδα αυτή της αποχώρησης.
Μην το λες αυτό, ρε Σοκράτη. Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει. Πρέπει να γυρίσει. Πρέπει. Γιατί, να σου πω κάτι, πες σου αρέσει άλλη κοπέλα από εδώ πέρα. Κάποια. Η Αλεξία. Ή η Τζούλια. Ή η Κλόη. Κάποια από τις ελεύθερες. Η Αλεξάνδρα θα τα απέκλεια. Ναι. Ναι. Θα τα απέκλεια γιατί... Θα το απέκλειες γιατί. Θα τα απέκλεια εντελώς. Γιατί χθες λίγο με... Σε ξενέρωσε ο τρόπος της, ε. Ναι, πάρα πολύ. Και από ότι... Εντάξει, okay, μιλήσαμε την κοπέλα και είδα ότι είναι καλό κορίτσι πραγματικά και ότι δεν δηλαδή, είχε πρόθεση αρνητική. Δηλαδή αποκλείς από την Αλεξία. Ρε παιδί μου έρχεται και σου λέει να σου πω κάτι, ρε Σοκράτη. Εντάξει, μου είσαι λίγο πιο συμπαθής από τους άλλους και θα ήθελα να έχουμε μια άλλη επικοινωνία εσύ κι εγώ. Κοίτα, η αλήθεια. Ρε παιδί μου λέει, οπότε δεν ξέρεις, μπορεί να έρθει και να στο πει αυτό το πράγμα. Η αλήθεια θα την αποκλείσεις. Τώρα που έλεγε για το πώς. Δεν νομίζω ότι είμαι κι εγώ ότι έχω τα χαρακτηριστικά τα οποία θα την έλκυαν. Γιατί ρε Σοκράτη, θεωρείς τον εαυτό σου. Όχι, δεν θεωρώ. Κοίτα να σου πω, δεν είναι κριτήριο η ομορφιά, ρε. Εγώ στη ζωή μου δεν έχω την ομορφιά ως κριτήριο. Μα δεν σου λέω για τον για την ομορφιά σου. Γιατί δεν γίνεται να. Αγάπη μου, δεν γίνεται να αρέσουν όλοι σε όλους. Έτσι είναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θεωρείς ότι ο χαρακτήρα σου δεν θα μπορέσει να αντιπροσωπεύει μια κοπέλα. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσα να κάνω ευτυχισμένο οποιαδήποτε κοπέλα κι αν ήταν δίπλα μου, γιατί ξέρω τι μπορώ να τη προσφέρω σαν άντρα. Εσύ δεν είσαι ζηλιάρη. Δεν ευριάζει. Ναι, δεν βρειάζω. Τότε αφού κάτι θα σε ενοχλούσε, ρε αγάπη μου, γιατί να το κάνεις εσύ αυτό για να με ενοχλήσει. Θα σου πω. Αφού εσύ δεν θα γελούσες, είμαι σίγουρη ότι αν το έκανα αυτό δεν θα το έπαιρνες για πλάκα. Είμαι σίγουρη. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας. Ναι, δεν ξέρω. Δεν θα ήθελα να κάνω κάτι για πλάκα δεν το έχω σκεφτεί που θα μπορούσε θα να σε στεναχωρήσει. Γιατί ρε, παιδί μου, δεν θέλω να χαλάσω αυτό που έχουμε και είναι πολύ ωραίο και δεν θέλω να σε στεναχωρώ. Έχεις δίκιο. Ούτε να κάνω κάτι που θα μπορούσε να σε ενοχλήσει. Γιατί θέλω να σε βλέπω πάντα να χαμογελάς. Τι. Μάλιστα. Σήμερα λίγο μια αρνητική άβρα, παιδιά. Από ποιον? Από τον Νίκο. Δηλαδή, όχι, εγώ έμαθα ότι δεν είναι καλά σήμερα. Ο Νίκος έφυγε, το είπα, ναι, άρρωστος. Το είπα μετά, βέβαια. Όχι. Είναι αλλά άρρωστος. Πόσο μου είπα και αυτός ότι απλά ήταν λίγο, ξέρεις. Είναι άρρωστος. Ναι. Τίποτα, ρε παιδί μου, κάτσαμε και είπε κάτι το οποίο... Τι έγινε. Τι σου είπε. Μου έβγαλε λίγο επίθεση, ρε παιδί μου, εντάξει. Και μου λέει και δώρος και ένας μετά μου λέει. Μην το βάζεις μου λέει στο μυαλό σου, γιατί μου λέει και εγώ, ξέρω εγώ κάθισα και τα είπα στην αρχή. Συγνώμη, ότι... Συγγνώμη, τι σου είπε. Άμα δεν μας πεις τι θα καταλάβουμε. Πες, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι άρρωστος. Μου ήταν ο Παναγιώτης, ο δικός σου, και τρώγε μελέτα. Και λέει, του λέω πώς είναι μελέτα ρε παιδί μου και αυτά, και μου λέει, άμα έρθεις να τελεύω εδώ, λέει, να ρωτήσεις, λέει, πώς είναι λέει, το φαγητό, λέει, σε αυτός παιχνίδι, λέει, ήρθες. Ποιος το είπε αυτό? Ο Νίκος. Έτρωγε ο Παναγιώτης ο μελέτα και της ρε, παιδί, λέει πώς ήταν η μελέτα, η γυναίκα της κάνει ο Νίκος. Γιατί μου λέει θα φύγω μου λέει ο Παναγιώτης, λέω μη φύγεις ρε παιδί μου, να κάτσουμε όλοι εδώ μαζί. Ναι. Mm-hmm. Και μου λέει θα πάω να φάω, λέω εντάξει και τον ρωτάω πώς είναι η ομελέτα ρε παιδί μου, στο Παναγιώτη ρε. Ναι. Και μου λέει ήταν ο Δώρος μπροστά, ήταν ο Ισάκ, ήταν όλοι. Και μου λέει ο Νίκος, άμα έρθες λέει στο παιχνίδι λέει για να δεις λέει πώς είναι η ομελέτα, λέει έρθες λέει σαν λάθος παιχνίδι. Είναι σαν τι? Ότι ήρθα εγώ σε λάθος παιχνίδι, ρε παιδί μου. Άμα εγώ ήρθα για να δω ότι και καλά είναι πως είναι η ομελέτα. Πλάκα κάνεις. Όχι. Και του λέω συγγνώμη, του λέω έχεις κάτι μαζί μου. Και πιάνε μετά τα δώρα, γιατί λέω εσύ το και το. Τι σου απάντησε? Και μου λέει. Μου λέει συνεχίσουμε. Δεν είπε κάτι. Θα συνεχίσουμε. Και μετά την γυρνάω. Ναι, και γυρνάω και του λέω εσύ, του λέω έχεις κάτι μαζί μου. Και μου λέει, απλά ξέρει τι έγινε, ρε φίλε δίπλα. Όταν εγώ έκατσα. Ωραία. Με ρώτησε ο Πάνος. Όχι ο Πάνος. Κάποιος με ρώτησε από δίπλα, δεν θυμάμαι τώρα.
μου λέει θα έκανε κάτι με έναν άνθρωπο που ήταν 40-45 χρονών. Και εσύ του λέω, από τη στιγμή που εμένα δική μου είναι μικρή, ωραία. Και έχω έναν πατέρα που ήταν 45-46. Θα έκανα λέω ποτέ κάτι εγώ με έναν τέτοιον άνθρωπο. Σε αυτήν την ηλικία. Είναι δυνατόν. Το σέβομαι αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ. Οι γονεί μου είναι πάρα πολύ μικροί. Είμαι 39. Αλλά αυτό το πήρε μάλλον πολύ διαφορετικά. Γιατί γυρνάει και λέει ότι και καλά. Το ξέρω εγώ, δεν με συμπαθεί και κατά τέτοια. Συμπάθησε κάποιον περισσότερο σήμερα. Συμπάθησα. Ποιο? Παιδιά, δεν ξέρω, μου είχε κάνει λίγο ένα κλικ ο Μιχάλης. Εγώ, άμα σου πω, το κατάλαβα, τα χαιρετηθήκατε. Τι? Είδα τα μάτια σας, βασικά. Τα μάτια μας. Χορεύει όμως κιόλας. Χορεύει. Εσύ που τα ξέρεις, θα μου το πεις. Όχι, μου το είπε. Ναι. Ναι, ρε παιδί, μα απλά ξέρω εγώ σε τέτοια φάση άμα τώρα, ας πούμε. Δεν... Ναι, και... ναι, ναι, εντάξει, εννοείται. Παιδιά, αυτό ο Ισάκ δεν ξέρω τι θα κάνει, Μαρίνα. Γιατί, τι... Κάτι λέγανε παιδιά δίπλα και μετά που ακούει Μαρίνα, ο Ισάκ... Τι έκανε? Έκανε λίγο έτσι τέτοια, ξέρεις. Τι? Α, εσύ δεν το έχεις δει ακόμα σήμερα, ούτε χθες. Αυτό που λέγαμε για έξω, βασικά. Ναι. Λέγαμε πώς είναι τα πράγματα έξω, αν υπάρχει φόβος, ρε παιδί μου, ότι θα αλλάξουν τα πράγματα αυτό. Σας τρώει. Γενικά μέσα σε. Μας τρώει. Το σκεφτόμαστε. Είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεν μας τρώει. Ισίδωρο, πώς θα το κάνεις με την Αθήνα που είστε σε διαφορετική χώρα? Κοίτα, σε πρώτη φάση θα είναι η Αθήνα πρώτα. Γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω. Να ξεκαθαρίσω ρε παιδί μου τα συναισθήματα μου, να καταλάβω αν αυτά εδώ είναι πραγματικότητα και έξω. Και μετά να δω τα υπόλοιπα. Γιατί όπως και να είναι τα πράγματα, θα το διαχειριστώ. Αν δεν είναι έτσι όπως είναι εδώ, θα το δεχτώ και θα συνεχίσω με αυτό που πρέπει να κάνω. Mm-hmm. Αν είναι αληθινά όλα αυτά, θα το διαχειριστώ πάλι ανάλογα. Πόσο θα... Για να μπορώ να προχωρήσω. Δεν μπορώ να αφήσω ένα κομμάτι συναισθηματικό στη μέση και να βλέπω την καριέρα μου. Θέλω να ξέρω πού πατώ. Σήμερα είχα μια συζήτηση με τα παιδιά κατά πόσον όλο αυτό που νιώθουμε και που βλέπουμε από τα κορίτσια θα κρατήσει και έξω ή αν είναι αληθινό. Όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας αυτή τη φοβία, τέλος πάντων ανησυχία. Ελπίζουμε ότι θα είναι το ίδιο και μετά. Γεια σας! Πάμε σαλόνι. Τι κάνετε? Ποιος σε φίλησε, ποια? Όλες. Αχ, δεν θέλει να το βγάλει και το ταμπονάρι. Σαν αίμα το κάνεις, σαν να την πληγεί. Ποια σε φίλησε? Δεν θυμάμαι, Κλαούντια. Μάλλον Κλαούντια. Το κρατάς. Όλα έχω τους λόγους μου, ξέρω εγώ. Α! Αυτός από την Κοζάνη έχει καταλήξει. Ορίστε, τι εννοείς? Έχεις κατευθυνθεί κάπου? Άκουγα τη συζήτηση πριν. Δώρος, Πάνος, Παναγιώτης. Μάλλον όχι, ήσουν μέσα. Σωστά. Καλά το είπα. Ποια συζήτηση? Τι θα γίνει όταν βγείτε έξω? Α, ναι. Κάνουμε σενάρια, πώς μπορεί να είναι. Δεν κάνετε σενάρια. Όχι, μα πρέπει να γίνεται σενάριο, δεν γίνεται διαφορετικά. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι λίγο μια σκέψη. Πάντα υπάρχει μια αγωνία, ναι, το καταλαβαίνω. Όσο και να έχεις εδώ. Φυσικά. Πώς θα το διαχειριστούσα, να ψεύσω ότι θα ήταν καλύτερα όταν θα βγούμε από εδώ μέσα, θα ήταν χειρότερα ή καλύτερα, είναι ανάλογα τον άνθρωπο. Δεν θα το σκεφτόμουν αυτό. Γιατί αυτό δεν μπορείς να το προεξοφλήσεις. Δηλαδή, αν πεις ότι θα ήταν καλύτερα, φτιάχνεσαι για μια κατάσταση και όταν βγεις μπορεί να είναι. Απογοητεύεσαι κιόλας μετά. Και όταν είσαι προκατειλημμένος, δεν μπορείς να λειτουργήσεις ναι. στο παιχνίδι. Όταν είσαι προκατειλημμένος, δεν κάνεις focus αυτό στο τώρα. Στο μετά. Άρα είσαι σε λάθος χρόνο. Άρα το χάσες. Και χάνεις και το μετά. Απλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας υπάρχει αυτό το πώς θα είναι έξω. Φυσικά, γιατί είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Και λες τώρα έξω, τι θα μου σκάσει, τι θα γίνει. Και εγώ το σκέφτομαι μαζί σας, αλλά. Δεν έχει νόημα. Απλά κουβέντα να γίνεται. Όπως το σκεφτόμαστε εμείς, το σκέφτονται και οι κοπέλες. Φαντάζομαι, σίγουρα. Ναι. Απλώς άκουσα εσάς. Και εμείς φανταζόμαστε, δεν ξέρω το αν το λένε, γιατί μπορεί και να. Δεν τις έχω ακούσει να σου πω. Για σας λέω. Φαντάζομαι, να είναι στον κόσμο τους. Άντε να τελειώνουμε να φύγουμε. Όχι, με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Με αυτούς που έχουμε μπλέξει δίπλα από κουραστική. Δεν θέλω να πω τέτοια, γιατί δεν τις έχω ακούσει. Προφανώς και εκείνες το ίδιο θα σκέφτονται. Για το τι θα γίνει μετά. Νίκο μου, σήμερα διπλό το χτύπημα. Ήρθε και η Αλεξάνδρα, χτες την έπεσε στο Σοκράτη, σήμερα σε σένα, άκουσες τι είπε. Ναι, εντάξει. Τι είπε? Ότι δεν της ταιριάζει λόγω ηλικίας. Ότι? Αυτό που είπε σε εμάς. Ότι δεν της ταιριάζει λόγω ηλικίας. Δεν είπε τίποτα κακό. Είναι αλήθεια είπε η κοπέλα και τη σέβομαι. Εντάξει, ναι, αλλά μετά και είδα και στον κήπο. Ποντινάζει, σκουπίζονται, έχουν γίνει κολλητοί. Στον κήπο. Που σε απέφευγε. Γιατί τον απέφευγε, Δώρο, λες. Εγώ πήγα. Α, συγγνώμη. Τα απέφευγε ποιος, η Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα, τον Νίκο.
Εγώ είχα δει τη σκηνή που η Αλεξάνδρα ήταν λίγο δυσαρεστημένη με τον Νίκο, της απάντησε απότομα, της είπε ότι... Α, αυτό δεν το κατάλαβα. Όχι απότομα, δεν ξέρω τι προηγήθηκε. Εγώ είδα που πήγε ο Παναγιώτης να της φέρει καφέ. Όχι, πήγα να φτιάξω καφέ εγώ. Ναι. Και σηκώνεται, μου λέει, άστα αυτά. Μου λέει, θα πάω εγώ, τρώω παιδάκι μου καφέ θέλω να φτιάξω και θα έρθω πάλι έξω. Για να μην μείνει μόνη με τον Νίκο. Ναι, και μου λέει, θα σας φτιάξω εγώ. Άντε, και ήρθε. Δεν είδα τι προηγήθηκε, απλά ο Νίκος εξήγησε ότι είναι άρρωστος. Δεν ξέρω. Και για να μου λέει, τα ξέρω αυτά τα παιχνίδια. Τι λες. Και καλά. Μπορεί να ντρέπεται. Δεν την είδα να ντρέπεται. Εγώ δεν το έχω. Από αυτά που λέει, δεν νομίζω ότι ντρέπεται. Ναι, εγώ. Όχι, απλά νομίζω ότι ήταν προκατελημένο και καλά να την άφησε μόνη της με τον Νίκο. Ναι, αλλά κάτι, κάτι έχει με τον Νίκο. Και μου λέει, μην πάρεις τον καφέ στον, πάρ' τον καφέ στον Μαραγιώτη εσύ, μη Διάννα ότι τον πάω εγώ, γιατί τη λέω χαλάρωσε. Έχει έρθει με φόρα και εκείνη και τούτος. Τι. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα. Εσύ είπες ότι με όλες τα βγαίνεις για καφέ. Εντάξει. Δεν είναι και κακό. Και με όλες τα βγαίνεις για το εστί. Τι δεν είναι κακό. Άλλος είπε και το μάτι του γούρλωσε. Θα πάρει άδεια λέει από μένα και μετά. Έλα, εντάξει. Για φαγητό θα πει. Εντάξει. Εννοείται εδώ με τα παιδιά μέσα. Θα πάρω, θα τους ρωτήσω ρε παιδί μου, αλλά... Δεν υπάρχει λόγος να πάει για καφέ μόνος του, αλλά... Θα μπουνε φιτιλιές μου φαίνεται, γι' αυτό προσέξτε. Θα σας πω τώρα κάτι, παιδιά, πάρα πολύ σατανικό. Για πες. Από τώρα στα δύσκολα θα με βάλεις. Εσύ είσαι στα εύκολα. Εγώ είμαι στα εύκολα. Μπορείς να πας κόκκινο δωμάτιο 6 φορές. Δηλαδή να καλέσεις 6 κορίτσια. 7 δεν είναι. Τα θες και τα 7. Θες 7. Ρωτάω. Μα θες 7, πάρε 7. Αλλά άμα θες 7, πρόσεχε την τρως που κοιμάσαι. Ήρθε ο Μιχάλης εδώ να μας... Αν δεν θες 7 και θες 6, θες 5, δώσες άλλους 2 μια ευκαιρία. Μέχρι 2. Αλλά αν θες 7... Μέχρι 2 μπορώ να δώσω. Ναι, μέχρι 2. Αν θες 7, 7. Αυτό ήταν το σατανικό που δεν ήθελα να κάνω. Εντάξει. Οι υπόλοιποι, αράσουμε. Ποτέ θα είχα να διαβεβαιώσω. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό με το που συμβαίνει, ότι πρέπει να ξαναβγούμε έξω και να ξαναμπούμε μέσα, σαν και οι παίχτες. Σε βγάζω από τη δύσκολη θέση. Εμένα μην με βάλεις. Και εγώ πήρα την τζουρίτσα μου, οπότε άμα θες. Μας πήρες εχθές. Τον βάζεις στο φιλότιμο να είναι προσεκτικός έτσι. Μαρία, θα δώσω. Επειδή εχθές πήρα 2 άτομα. Πήρα τον Πάνο και τον Παναγιώτη. Θα δώσει την ευκαιρία στο δώρο να πάει. Ο Μιχάλης θα πάει στο κόκκινο δωμάτιο 6 φορές. Θα καλέσει 6 κορίτσια. Δηλαδή, για να μην πηγαίνω, έρχεσαι, εσύ κάτσε στο κόκκινο. Θα μείνεις και παρακολουθώ. Πασάς. Και έλα αύριο. Έλα στο αυριανό επεισόδιο. Κάτσε εκεί. Καλά κατευθείαν. Λοιπόν, ο Μιχάλης, στο κόκκινο δωμάτιο, θα διαλέξει τα 6 κορίτσια που επιθυμεί. Θα λες τα ονόματα, ένα-ένα. Δεν όπως να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Τι εννοείς όπως να είναι. Βέβαια. Πού θα έρθουν όλες, λέει. Όποια δεν ας μπει. Είπα. Από πού θα έρθουν όλες. Θα πεις ποια θες, μία-μία. Εκτός από μία που άφησες απ' έξω. Άμα τα νομίζεις. Καλά, δώσε περιγραφές. Μπορείς να έρθουν και οι 6 μαζί. Πες του Παναγιώτη, ρε παιδάκι, θα καταλάβουν. Πες του Πάνου. Πάνω δεν θα πει. Του Πάνου. Βέβαια. Αν θέλεις μία κοπέλα να τη δεις 2 φορές για να περάσεις 10 λεπτά, γιατί στο κόκκινο δωμάτιο είναι 5 λεπτά. Θέλω να μοιράσω το χρόνο σωστά. Είσαι δίκαιος. Όχι, εντάξει. Αυτό να το παραδεχτούμε. Λοιπόν, και μόλις τελειώσει με τα κορίτσια, πάει ο δώρος και καλεί το κορίτσι που θέλει, που φαντάζομαι ποιο είναι. Να πω κάτι. Μπορούμε να βλέπουμε τι γίνεται μέσα. Στο κόκκινο δωμάτιο. Ποτέ. Επειδή γυαλάζουν. Επίσης θέλω να σου πω, γιατί μη μου πεις δεν το ξέρα, το ξέχασα, κυρία. Ό,τι γίνεται στο κόκκινο, δεν ξέρω. Δεν σπινείς. Καλά, δεν πειράζει. Πρώτη μου, κυρία. Στο κόκκινο δωμάτιο τι γίνεται, μένει στο κόκκινο δωμάτιο. Δεν θα υποθεί τίποτα εδώ. Κουβέντα. Δεν μιλάς. Ούτε τα κορίτσια θα πούνε. Ούτε αγγίζεις. Ωραία. Γίνεται όπως είναι στις φυλακές που υπάρχει plexiglass και να μιλάμε τηλέφωνο. Θα σας κάνουμε εδώ. Λοιπόν, σας αφήνω, θα σας δω μετά. Να μου πείτε τα αποτελέσματα. Εμείς σε ρεπό δηλαδή σήμερα. Ρεπό από το επεισόδιο, αν φύγουμε. Καλά, αφού συναντηθήκατε, δεν ξέρω τι έχει να γίνει μετά. Άννα, Αντικλαούδια, Κοκκινομάνα, Τζούλια. Εδώ είναι. Λοιπόν. Θέλω να φωνάξω την Κλαούντια στο κόκκινο δωμάτιο. Παιδιά, αυτό εδώ πέρα. Είχα το ήρθα το πρωί και το διάβασα. Ποιος το έχει γράψει? Ποιο, για τη Νέα Υόρκη. Ναι, το Ισάκ. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Ήταν δεν έχει διαβάσει Παναγιώτη, γι' αυτό. Είναι καλύτερη του Παναγιώτη. Αυτό δεν μου άρεσε τόσο. Ποιο ήταν, ε? Ποια είναι, το καρναβαλί. Ναι. Του Σωτήρη. Του Σωτήρη. Εγώ του Πάνου πάντως το κράτησα. Δεν το είδα. Εμένα μου άρεσε αυτό. Τέλειο. Ε. Να μην έχεις κάνει καλή επιλογή. Γεια σου, γεια σου. Και πάλι. Γεια σου. Για κάτσε. Σας στείλανε πρώτος. Ένα τριαντάφυλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν... Περίμενε πριν φάμε κάρτα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποια πες τώρα για σένα. Τι θες να μάθεις για μένα. Τον καιρό που είσαι εδώ, πώς δεν έχεις αποκτήσει κάποιο φλερ, κάποια σχέση, πώς ήταν, πώς ήσουν εδώ ρε παιδί μου, για ποιο λόγο δεν... Καταρχάς, για ποιο λόγο ήρθα ή... Όχι, για ποιο λόγο δεν έχεις αποκτήσει... Για ποιο λόγο δεν έχω αποκτήσει. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο, όπου γενικά είμαι άνθρωπος που όταν βάζει κάτι στο μυαλό του, δεν θα αλλάξει πορεία μέχρι να ξενερώσει. Ήμουνα σταθερή στην άποψή μου, από τη δεύτερη εβδομάδα και μετά, στην πρώτη εβδομάδα λίγο ακόμα, δεν ξέρεις. Και δεν είχε ανταπόκριση αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εντάξει, θα έχεις δει κάτι στην τηλεόραση. Ναι, εντάξει, ναι. Περίμενα να έρθει η στιγμή που από μόνη μου θα αισθανθώ ότι δεν θέλω άλλο να προσπαθήσω. Ναι. Όσο και να μου το πούνε οι άλλοι, δεν με βοηθάει. Θες να κάνει κάτι. Θέλω να το αισθανθώ εγώ. Ναι, ναι. Δεν με ενδιαφέρει να δώσω πράγματα και να μην πάρω πίσω. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή θα κουραστείς. Σωστά. Κατάλαβα, ναι. Οπότε περίμενα. Και αυτή τη στιγμή έχω αλλάξει τελείως... Σκεπτικό. Σκεπτικό. Βασικά ξενέρωσα. Ναι, ξενέρωσα. Οπότε μέσα μου είμαι πολύ πιο ενάλαφρη. Ναι. Και πολύ πιο cool, πολύ πιο ήρεμη. Και δεν με νοιάζει και να μην μου αρέσει κάποιον που λέω λόγος, γιατί όλοι νομίζουν ότι τώρα θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ναι. Ενώ δεν έχει καμία σχέση. Κατάλαβα, κατάλαβα. Μπορεί να με ενδιαφέρει κάποιος κάποια στιγμή. Ναι. Δεν έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς ακόμα καλά. Ναι, αυτό εννοείται, εντάξει. Αλλά δεν το πάω στοχευμένα και κάποια στιγμή να μην μου αρέσει ναι. κάποιον, δεν πειράζει. Όχι, εντάξει, μπορεί να αποκτήσει μια οικειότητα με τον. Δεν είναι απαραίτητο να αποκτήσει καθαρά μια σχέση. Ξέρεις τι γίνεται, είμαι και άνθρωπος ο οποίος δεν είμαι 20. Ναι. Και δεν μπορώ να. Δεν θα μου βγει να ζήσω τον έρωτα σαν την εφηβεία. Ναι, εντάξει, απλά. Ξέρεις τι θες, αυτό. Ξέρω τι θέλω και ξέρω ναι. ότι εάν υπάρχει κάποια στιγμή κάποιος που θα μου αρέσει πραγματικά εδώ... Θα το διεκδικήσεις. Μου, θα το διεκδικήσω... Θα το δείξεις, αυτό θέλω να σου πω. Εγώ θα δώσω το σημάδι. Ναι. Αν ο άλλος όμως δεν θέλει, θα μου το περάσει αυτό το σημάδι. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος που θα λειτουργήσω θα είναι τελείως διαφορετικό από το να πάρω κάποιον από το χεράκι. Ναι, κατάλαβα. Αλλά δεν το κατηγορώ αυτό για τις κοπέλες που είναι π.χ. και πιο μικρές. Ναι. Ο καθένας έχει το δικό του στάνταρ και τα δικά του θέλω. Ακριβώς. Ανάλογα με την ηλικία πάει, διαφορετικά σκέφτεσαι εσύ, διαφορετικά σε μια πιο μικρή κοπέλα. Έτσι πάει. Αφήνεις και ελεύθερη την κοπέλα σου σε σχέση. Ελεύθερη να ταξιδεύει με τις φίλες, να βγει με φίλους, να έχει φίλους άντρες. Φίλους άντρες όχι, δεν μου αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Okay. Δηλαδή, αν κάποια από εδώ μέσα σ' αρέσει κάποια στιγμή και έχει και στο παρελθόν ένα κολλητό. Θα προσπαθήσω να το διαχειριστώ. Εντάξει, θα προσπαθήσω να τη δώσω καταλάβει ότι με πειράζει. Αλλά δεν θα είναι η αιτία που δεν θα κάνω μια σχέση για αυτό το πράγμα. Άρα θα της αφήσεις ένα περιθώριο να μπορέσει να κρατήσεις και αυτή τη φιλία. Να κρατήσεις τη φιλία, αλλά μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Καλά, σίγουρα. Το να το παρακάνεις... Ναι, δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω πόσο όριο. Πρέπει να σε αφήσω. Ωραία. Έχω φάει ήδη μια κίτρινη κάρτα. Χάρηκα που τα πάμε. Κι εγώ. Τα λέμε. Τα λέμε. Ευχαριστώ για τον τριοντάφυλλο. Και δεν πιστεύω ότι θέλει να αλλάξει κόλλα. Σε γουστάρει για αυτό που είσαι. Μα θέλει, δεν θέλει, εγώ δεν αλλάζω. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Έχει δείξει κιόλας. Παιδιά, είναι πάρα πολύ λάθος όταν βρίσκουμε έναν άνθρωπο, είτε εμείς είτε ένας άντρας, ανεξάρτητα φίλου. Εγώ, ας πούμε, πρέπει να αντρικηθώ να τον αλλάξω ή να βρει. Χάνεται η ουσία, νομίζω. Δεν γίνεται. Χάνεται γιατί γνώρισες κάποιον και τον ερωτεύτηκες, τον γουστάρεις, τον αγάπησες. Έτσι. Αν τον αλλάξεις, δεν θα έχεις αυτό που ερωτεύτηκες. Ακριβώς. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Εντάξει, θα συμφωνούμε. Ναι. Πέρα από αυτό, θεωρείς ότι. Έχω χαλάσει σχέση γιατί όλος ήθελε να με αλλάξει.
Δεν είσαι Στέλλα, ρε παιδί μου, που είσαι γι' αυτό, αυτό, είσαι εκεί και είσαι... Μα δεν είχε έρθει ο Πάνος και δεν είχε έρθει δηλαδή κάποιος που να μου αρέσει. Πάλι έτσι θα ήμουν όπως ήμουν πριν. Δηλαδή πρέπει να νιώθω κάτι, να μου βγάλει κάτι άλλο. Να σου βγει και το κάτι. Και εμένα, παιδιά, όταν μου αρέσει κάποιος... Δεν μπορώ να είμαι γλυκιά ή να είμαι καλούλα και είχα... Πες ότι... Εγώ πέραμε λίγο πιο κλειστή, ας πούμε, όταν μου αρέσει κάποιος. Ντρέπομαι. Πες ρε παιδί μου ότι γίνεται κάτι και φεύγει κάποιος από τους δύο από το παιχνίδι. Ή εσύ... Ναι, ναι. Πώς θα... Τι θα κάνεις, τι θα την δράει, πώς θα είσαι. Τι θα κάνεις, δηλαδή, μετά. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Δεν θέλεις. Όχι. Και δεν θα ήθελα σε κάποιο περίπτωση να φύγει πάνω στο παιχνίδι. Καλά, όχι ρε παιδί μου. Λέω ότι κάτι γίνεται και... Δεν ξέρω τι θα έκανα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό από τώρα. Αλλά δεν θέλω σε καμία περίπτωση να φύγει. Ναι. Γιατί είναι ο άνθρωπος που έχω βρει εδώ πέρα να μου αρέσει, ας πούμε, ως τώρα. Θέλω να πω ότι εσύ για παράδειγμα πες ότι έφευγε. Υποθέσεις κάνω, έτσι. Δεν θέλω. Μην μου κάνεις τέτοιες υποθέσεις. Και θα σου πω, ρε. Θα σου πω λίγο να κάνουμε λίγο παιχνίδι τώρα, να μου πεις. Και έφευγε. Υπέρχε το ενδεχόμενο να ξαναγυρίσει, μην το ξεχνάς. Okay. Ναι. Και σε αυτή τη βδομάδα, ρε παιδί μου, που βγαίνει, που δεν έρχεται, έρχεται ένας καινούργιος παίχτης, ο οποίος. Ξέρεις, υπάρχει το ενδιαφέρον. Θα έκανες κίνηση ή... Δεν ξέρω. Θα έκανες κίνηση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, ε. Ίσως δηλαδή αν δεν σου τύχει, δεν μπορείς να γνωρίσεις. Ναι, δεν μπορώ να το προβλέψω αυτό. Ούτε πίστευα ότι θα... Παιδί μου, η Αθήνα, για παράδειγμα, που μιλήσαμε χθες, μου είπε ότι εάν φύγει ποτέ ο Δώρας από το παιχνίδι, μάλλον θα φύγω κι εγώ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Είμαστε, okay, είμαστε γυναίκες. Θέλουμε να βρούμε κι εμείς τον έρωτα. Mm. Θέλουμε να έχουμε έναν άντρα δίπλα μας. Okay. Αλλά εγώ δεν είμαι της άποψης ότι ένας άντρας πρέπει να καθορίζει όλη τη ζωή. Σίγουρα. Ούτε να εξαρτάσει από αυτό. Σίγουρα. Wow. Αλλά είστε το τόσο. Γεια! Κλαούντια, τι παίχτηκε. Παιδιά, μου αρέσει αυτό που βλέπω. Παιδιά. Βγαίνει και σημαίνει, ωραίε, ωραίε. Wow. Εντάξει, να πω ότι δεν είχε μόνο ένα. Εννοώ ότι είναι gentleman. Είναι. Για να το έκανε αυτό, είναι πολύ gentleman. Είναι gentleman, γενικά. Το πήρα εγώ, το δικό μου, είναι τέλειο. Τι, δεν κατάλαβα. Μπορεί κάποια στιγμή να είναι και πιο στοχευμένο, αλλά είναι gentleman γενικά. Οκ. Okay. Και έλα, εγώ καταλάβω. Επίσης, από ό,τι κατάλαβα, πέρασα πολύ ωραία καταρχάς. Ναι. Μην περιμένετε το όνομα, πρώτα θα πω αυτό που θέλω. Σήμερα κατέβηκε η Κλόη από το κόκκινο δωμάτιο με ένα τριαντάφυλλο και ήταν πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί την προηγούμενη φορά την είδαμε να κλαίει. Χάρηκα πάρα πολύ, θέλω να είναι πάντα έτσι, γιατί είναι η πιο αγαπημένη μου φίλη μέσα στο σπίτι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είναι έτσι. Είμαι σίγουρη ότι η Αθηνά έχει άγχος για το κόκκινο δωμάτιο. Ναι. Ναι, δεν ξέρει ποιος θα τη φωνάξει. Όχι για το ποιος θα τη φωνάξει. Ποιος θα φωνάξει. Ο αυτός που θα σε φωνάξει, έχεις να τον δεις, δεν τον έχεις δει όλη μέρα. Αυτό λέω. Αλεξάνδρα! Αλεξάνδρα! Εγώ! Το κόκκινο δωμάτιο! Ας το μαξιλάρι κάτω. Δεν θέλω να το ζήσω εγώ αυτό. Δεν θέλεις. Έτσι λέγαμε κι εμείς στην αρχή. Έλα, κάτσε. Για πες. Οκ, κατάλαβα τι έχει γίνει τώρα. Πάρα την τριαντάφυλλο. Θέλω να βάλω το χρόνο. Ναι. Έχουν πάρει ένα αληθινό, έτσι. Ποιο το τριαντάφυλλο, ναι, τι ψεύτικο. Μη σε βγήκε σε κάποιον ή σε βάλανε. Εντάξει, όλα πρέπει να στα πω δηλαδή. Ναι, πρέπει να μου πει. Καταρχά, πε μου πώ είναι οι δύο μέρε εδώ. Δεν μιλήσαμε καθόλου. Οι δύο μέρε μου εδώ πέρα είναι πάρα πολύ καλέ. Εντάξει, δεν νωρί ακόμα για να κρίνω. Ναι, πώς νιώθεις, ρε παιδί μου, εσύ. Τι αντιμετώπιση. Ότι είναι πάντα εδώ και εγώ αυτό νιώθω. Ναι, τι αντιμετώπιση έχεις από τα άλλα. Πολύ καλά. Και από τα κορίτσια. Αυτό είναι το πάνω. Πάρα πολύ καλά, μέσα στο σπίτι. Και με τα αγόρια όμως, εσύ. Εντάξει, και εγώ νιώθω καλά. Mm-hmm. Δηλαδή. Εγώ έχω έρθει πάρα πολύ κοντά με την Αθηνά. Α, καλό αυτό. Ναι. Αθηνά. Γενικά από ό,τι είδα έτσι λίγο τα κορίτσια είναι όλες πολύ καλές. Δηλαδή. Δεν είναι φιλικές. Και έχουν πολύ καλή μουσική. Για πες λίγο τώρα, γιατί ναι. Το κάνεις αυτό. Θα μας φωνάζεις όλες μία-μία. Τέτοιος είσαι. Πρέπει να γνωρίσεις λίγο καλύτερα. Ας το δέχω να γνωρίσω. Τέτοιος είσαι. Δηλαδή... Δεν σημαίνει κάτι επειδή σε φώναξε το κόκκινο δωμάτιο. Εσύ φωνάζεις σε ποια θέση πρέπει να έρθουν όλες. Εγώ. Όλες. Ναι.
Δεν σημαίνει δηλαδή επειδή σε φώναξε εδώ. Θέλω να συζητήσουμε, να μάθω κάποια πράγματα γενικά, ρε παιδί μου. Είναι πιο προσωπική τέτοιο, χωρίς φασαρία. Ωραία, για πες μου, γιατί το χρόνο στα λιώνει, τι θα ήθελες να μάθεις. Γενικά, αν είσαι εδώ, όπως είσαι τη δεύτερη μέρα, είσαι με κάποια κορίτσια, είσαι δηλαδή παραπάνω. Γενικά, δεν θες να με πεις κάτι άλλο. Γενικά. Τι έχεις το παιχνίδι, ναι. Πώς είμαι σαν άνθρωπο, ναι, σαν ζηλεύω ή ζηλεύω, πώς το γνωρίζετε να μην πες. Γενικά, στη ζωή σου, τι σου αρέσει από το αγόρι, ρε παιδί μου, να... Θέλω να έχει χιούμορ, πάρα πολύ. Θέλω να είναι δυναμικός. Δεν θέλω να είναι κάποιος που να... Θέλω να χαμηλών τόνων, επειδή θέλω λίγο να με ισορροπεί, γιατί εγώ είμαι πολύ... βουρ. Να είναι διασκεδαστικός. Δεν θέλω, δηλαδή, με τον άλλον να κάθομαι και να βαριέμαι. Ναι. Okay. Θέλω να μου μαθαίνει πράγματα. Τελειώνει και ο χρόνος τώρα. Θέλω να μου μαθαίνει πράγματα. Γιατί μου αρέσει να μαθαίνω πράγματα από τον άλλον, όπως και να δίνω μου αρέσει. Ναι. Ναι, δεν θέλω να είμαι και ωραίος. Αλλά όχι ότι μένω εκεί. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι είναι τόσο πολύ εμφάνιση. Όχι, όχι, όχι. Αλλά θέλω να με διεκδικεί. Δεν μπορώ να κάνω εγώ τώρα πρώτη κίνηση. Ναι. Με τίποτα. Θέλω να με διεκδικεί. Κατάλαβα. Καταλαβες. Δεν μπορώ δηλαδή να είναι τίποτα τώρα που να με περιμένει εγώ να κάνω την κίνηση. Πιστεύω ότι θα. Εδώ πέρα δηλαδή θα νιώσεις... Άλλο πρώτο, άλλο μου τέτοιο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, ε. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Είναι πιστεύω νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς, νομίζω. Και είναι και εμένα αυτό. Ναι, ναι, είναι δεύτερη μέρα. Αφού ναι, εγώ απλά θέλω να γνωρίσω καλύτερα όλες τις κοπέλες. Να έχεις μια άποψη. Ναι, μια άποψη. Να δω. Εννοείται και συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να δεις. Βέβαια, από την πρώτη φορά δεν μπορείς να κρίνεις. Όχι, όχι. Εντάξει, πιστεύω κάποια πράγματα τα κρίνεις. Ναι. Εγώ το είπα και μέσα πριν ότι έχω όλα θέμα χημίας. Ναι, και. Επικοινωνίας. Και στο θέμα το συγκατοίκηση με αγόρια με κορίτσια, κάποια πράγματα κρίνεις. Πιο πολύ κλίνεις προς κάποια άτομα, πιο λίγο από τα άλλα. Δεν μπορείς να βλέπεις και τα έξι άτομα το ίδιο. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω. Γιατί ρε παιδί μου, ήρθες εδώ πέρα και δεις μια κοπέλα η οποία σου ταιριάζει και έχετε κάτι. Άμα το διεκδικούσε ένα άλλο αγόρι, πώς θα ήσουν. Πες λίγο γιατί είναι χρόνος. Πόσα ήμουν, θα προσπαθούσα να την διεκδικήσω πιο πολύ, ρε παιδί μου. Μου αρέσει η απάντησή σου. Αυτό, ρε παιδί μου, εντάξει. Θα την διεκδικούσες, δηλαδή. Ναι, ναι. Δηλαδή, τώρα, αν σου αρέσει μια καπέλα, θα την διεκδικήσεις. Ναι. Ή τέλος αυτό περιμένουμε, θα διεκδικήσει, όχι, να ξέρεις. Θα διεκδικήσω. Ναι. Okay. Και πιστεύω ότι έχω δείξει ότι άμα θέλω κάτι, θα το κάνω. Δεν... Και δεν είσαι και εσύ. Δηλαδή, όταν θα είσαι εκεί, θα είσαι εκεί. Δεν θέλω, δεν θα έρθει να δούμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ για παράδειγμα, μία φορά να θες εμένα, την άλλη φορά να θες. Εξαρτάται πώς το εννοείς αυτό. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι πες ότι έχετε κάτι. Αν έχουμε κάτι, ναι, θα είμαι εκεί. Δεν θα είμαι από εδώ και από εκεί. Θα είσαι εκεί. Ναι. Και μας πλησιάσει κάποια. Θα τη δείξω με τον τρόπο μου ότι. Ναι, δεν θα την προσβάλλω. Θα τη δείξω με τον τρόπο μου ότι μέχρι ένα σημείο κάνουμε παρέα. Οκ, μου λες ότι θες τέτοιο. Ως εκεί. Είμαι κάπου αλλού. Οκ. Αυτό. Μου αρέσει αυτό πολύ. Εντάξει τώρα. Ωραία. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Θα πάνε. Και θα περάσει και ωραία. Θα περάσει ωραία. Αυτό. Ωραία. Σήκω. Λοιπόν, χάρηκα. Και τα λέμε. Φιλάκια. Φιλιά. Έρωτα σήμερα. Άρα η παππούλη. Ω, φύγω. Αλήθεια. Φύγανε τα αυλά της. Ωπα, ωπα, ωπα. Νάτι. Αγγελούδια. Και ξέρεις, ποτέ ξανά δεν θα πω, παιδιά, δεν θέλω να πω στο κοκκινό δωμάτιο. Εσύ δεν ήσουν αυτή που δεν ήθελε να πάει πάνω. Και κατέβηκε σε 5 λεπτά με το έρωτα στην Εθαρό. Και ξαναπάει, λέει. Παιδιά, είναι όντως gentleman ο άνθρωπος, έχω να πω. Οι απαντήσεις του ήταν εκεί και μου άρεσε. Πες λοιπόν, Μιχάλης, θα σου πω. Δεν μπορεί να είναι. Παιδί μου τον ρώτησα, του λέω, πες λέω ότι είσαι εδώ πέρα. Πες λέω ότι είσαι εδώ, ωραία. Και κάνεις κάτι με μια κοπέλα. Ωραία. Και έρθει μια άλλη κοπέλα και σε διεκδικήσει. Παιδιά, ξέρετε τι μου είπε ο τύπος, μου λέει. Μου είπε καταρχάς τα μάτια που ήθελα να ακούσω. Μα έλα από εδώ ή θα στραβολεμιάσω. Έλα λίγο να μας τα πεις από μπροστά. Ποιος ήταν καταρχάς. Κάτσε. Τα λέμε. Θα σου πω τώρα. Μου λέει ότι... Εμένα μου το είχαν πει. Μου λέει ότι άμα λέει ήμουνα μαζί της και αυτά και έρχονταν αυτή η κοπέλα και θα με πλησίαζε, θα της έδειχνα με τον τρόπο μου χωρίς να την προσβάλλω. Καλά. Μου λέει ότι είμαι αλλού ρε παιδί μου, ότι είμαι εκεί. Δεν είμαι ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Απάντηση μου άρεσε γιατί και όταν το έλεγε ήταν πολύ real. Πολύ αληθινός. Δεν υποκρίθηκε, δεν τίποτα.
Μου άρεσε. Α, να πας και... Να πας να ρωτήσεις, κυρία μου. Καταρχάς θα πάρω λίγο το τσάι. Χαίρετε. Τι, τρολάρισμα έχουμε σήμερα. Τι γίνεται. Τριαντάφυλλο δεν σου δίνω, γιατί ξέρω ότι δεν σ' αρέσουν, έτσι. Ενημερωμένος είσαι. Ναι. Για πες, τώρα... Το τσαγάκι. Εντάξει, σας καλάω τώρα εδώ να σας μάθω λίγο καλύτερα. Γενικά, να ξέρεις, δηλαδή ότι από την πρώτη στιγμή, ρε παιδί μου, σε συμπάθησα, ρε παιδί μου, έτσι. Σαν άτομο, έτσι. Αυτό και γενικά θέλω να μάθω πώς είσαι εσύ, πώς περνάς εδώ, σχέση με τον Παναγιώτη, πώς είναι όλα αυτά. Να μάθω λίγο, να δω πώς είναι και εδώ μέσα, πώς νιώθει, πιστεύω, πολύ καιρό. Κοίταξε, είναι το πρώτο σου κόκκινο δωμάτιο. Ναι. Οπότε είναι λογικό να θες να τα μάθεις όλα τα κορίτσια. Ναι. Έτσι. Και να τα μάθεις εδώ μέσα που έχει πιο ησυχία και πιο ηρεμία. Το σπίτι μας το ξέρεις, το βλέπεις. Ναι. Το κόκκινο δωμάτιο πρώτη φορά το έρχεσαι. Ναι. Το ζεις. Τώρα από εκεί και πέρα τι άλλο θες να μάθεις, θα μου πεις εσύ. Εμείς περνάμε εδώ τέλεια, το βλέπεις. Ναι. Θέλω να μάθω. Και καλά, αν εσύ τόσο καιρό που είσαι εδώ έχεις νιώσει έτσι πίεση, όλα αυτά λίγο. Πώς νιώθεις όσο καιρό? Κοίταξε, πίεση νιώθεις γιατί ζεις με κανόνες. Ναι. Και όταν είσαι με έναν άνθρωπο και σου αρέσει πολύ και γουστάρεις και θέλεις, δεν είμαστε 15 χρονών. Ναι, ναι, ναι. Και ο χρόνος είναι περιορισμένος. Και οι κινήσεις είναι περιορισμένες. Και αυτά που θα πεις είναι περιορισμένα. Ναι. Αυτό το πράγμα όλο έχει πίεση πολύ, αλλά έχει και πολύ ομορφιά. Ναι, έχει και πολύ ομορφιά γιατί ζεις πράγματα που τα έχεις ζήσει όταν είσαι 15 χρονών. Ναι. Εντάξει, εσύ τις πρώτες φορές που, ήσουν, πόσο καιρό έκανες να... Πόσο καιρό έκανα για να μπω μες στο κλίμα. Ναι. Κοίταξε, εγώ επειδή είμαι από τις περιπτώσεις που έφυγα και ξαναγύρισα, ναι. Την πρώτη εβδομάδα δεν είχαμε καταλάβει και πολλά. Βέβαια, στο στυλ μου ήταν πιο πολύ ο Παναγιώτης. Ναι. Μετά, όταν έφυγα, κατάλαβα ότι έχω αφήσει κάτι στη μέση. Ναι. Εκεί τι είναι, άκουσα. Γιατί σε παίρνει ο χρόνος εδώ και λες, εντάξει, έχω χρόνο. Ναι, ναι. Θα το κάνω αύριο, θα το κάνω μεθαύριο. Δεν υπάρχει. Όχι. Αυτό το κατάλαβα πολύ καλά. Και όταν ήρθα και μετά, περίμενα να δω έστω και λίγο ότι αυτό που σκέφτομαι εγώ το σκέφτεται και εκείνος. Ναι. Και εκεί... το έβγαλες. Το εξέφρασες. Και ίδιο. Ναι. Νομίζω ότι όταν έλειπα είχε συμβεί το ίδιο και σε εκείνον. Ναι. Οπότε η απόσταση και η αυτή που ζήσαμε εμείς και η απόσταση εδώ μέσα ναι. λειτουργεί. Κατάλαβα. Κάπως έτσι. Εντάξει, το θέμα είναι να είστε οκ, okay, κατάλαβες. Πιστεύω, όπως σας βλέπω, πιστεύω ότι είστε κομπλέ. Δηλαδή δεν έχετε αντιθέσει παρά τέτοιο. Είναι... Όχι. Όλα μια ευθεία γραμμή, δεν έχει καθόλου. Ναι, ναι, δεν έχουμε εντάσεις. Είμαστε σαν προσωπικότητες έτσι. Εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου οι εντάσεις, δεν αρέσουν και σε εκείνον. Ναι, βέβαια, καλά. Εδώ τα πράγματα τα μεγαλώνουμε όλοι, οπότε σίγουρα μπορεί να συμβούν. Έτσι. Και επίσης, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί με έναν άνθρωπο που νομίζεις ότι είναι όλα καλά να γίνει κάτι το οποίο είναι σοβαρό μεγάλο και να πεις. Τι. Αυτό τώρα δεν ήταν έτσι όπως το νόμιζα. Ναι, κατάλαβα. Αλλά θα το δείξει η πορεία, θα το δούμε. Ωραία. Εγώ πάντως έτσι έχω νιώσει ότι είναι πολύ ζεστασιά και από τη μεριά και από τα αγόρια. Πιστεύω, να είναι, πιστεύω να είναι αληθινό, έτσι. Θα σου πω εγώ. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που σκανάρω πολύ εύκολα ναι. τους δύο γύρω μου. Ξέρω από την αρχή αν κάποιος μου κάνει ή δεν μου κάνει. Ναι. Δύσκολα δηλαδή αυτό μετά ανατρέπεται. Ναι. Και στο είπα και πριν, ήσουν από αυτούς που μπήκες και λέω αυτός είναι σαν όταν εδώ. Ναι, κατάλαβα. Σαν να μην, δεν είχες την τζίτα, δεν κατάλαβα ότι έχεις έρθει επιτηδευμένα. Λοιπόν, ξέρεις, θα μου κάνεις μια χάρη, θα πας κάτω ή θα εδώ θα είσαι. Εδώ θα είμαι. Εδώ θα είσαι. Ναι. Τις τρολάρεις όλες. Ωραία. Λοιπόν, θα το δώσω εγώ μετά. Ναι. Το παίρνω μαζί. Τα λέμε. Φιλάκια θα τα πω. Και για το τριαντάφυλλο σου είπα, δεν σου όχι, δίνω, όχι, γιατί... δεν παίρνω εγώ τριαντάφυλλο, να μην νομίζουν και οι άλλες ότι κατάλαβα. Εμένα, παιδιά, τα κόκκινα δωμάτια. Μία φορά έχει μόνο σημασία για μένα. Μία. Την πρώτη. Όχι, ρε. Την τελευταία. Όχι, την τελευταία. Τέλος πάντων, αυτή με φώναξε. Σ' αρέσει πολύ, ε. Μ' αρέσει, ρε φίλε, εντάξει. Όχι, αυτό είναι κακό. Ναι, γιατί έχω. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είσαι σίγουρη. Όχι. Λογικό είναι να μην. Λογικό είμαι και ωραίο είναι κιόλας, γιατί. Δεν είχε γίνει και κάτι κιόλας να πω ότι μου είχε δείξει ενδιαφέρον. Κάτι. Μα είναι μόνο με σένα. Δεν τρελαθούμε. Δεν έχει γνωρίσει άλλον παρά μόνο εσένα. Οπότε αυτό κάτι σημαίνει. Έδωσε βάση μόνο σε σένα. Δεν έδωσε βάση να γνωρίσει τους πάντες. Που σημαίνει εγώ ότι μπορεί να έχει έρθει στοχευμένος σε σένα. Εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Να σε πειράξει δηλαδή αν πάει και γνωρίσει άλλες. Όχι. Όχι, ρε, είναι λογικό. Η παιδιά σε πυκνίδι ήρθε. Δεν είναι δυνατόν. Δεν θα τις γνωρίσει όλες τις κοπέλες. Και καταρχάς δεν ξέρω πώς σκέφτεται αυτός. Το τι λέω εγώ του, αν μ' αρέσει. Είναι καλό. Καμαρώνω, τι θέλει. Τι θέλει, λέμε τώρα. Ναι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Αν μ' αρέσει,
Αυτό θέλει, βεβαίω. Η Στέλλα, τι έκανε. Λέω ρε, παιδί μου, ότι εμένα το ότι μπορεί να μου αρέσει ο Ισακ δεν σημαίνει ότι θα του αρέσω κι αυτού νου. Μπορεί να, λέει, να του αρέσει, όπω η Στέλλα, λέω. Ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν και καλά, επειδή μου αρέσει εμένα, ότι θα του αρέσω κι αυτού νου. Δεν τρελαθούμε. Ναι. Απλά πιστεύω ότι okay, έτυχε και με γνώρισε από την πρώτη στιγμή εμένα. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι, ότι μου έχει δείξει κάτι. Γιατί δεν μου έχει δείξει κάτι. Οπότε δεν. Uh-huh. Εσύ γιατί δεν πήρε τριαντάφυλλο. Να πάρω τριαντάφυλλο. Ναι. Γιατί να πάρω τριαντάφυλλο. Τα ήξερα. Ήξερες, ε. Τις έχεις καλέσει όλες, ε. Τι κάνεις. Ένα τριαντάφυλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για πες. Τι να πω, τι θες να μάθεις. Θέλω να μάθω. Πες μου το χαρακτήρα σου, ρε παιδί μου, λίγο. Πώς δεν είσαι, τα βλέπεις, ε. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι λίγο περίεργη. Ναι. Είμαι κλειστή, αλλά στην αρχή. Μετά ανοίγομαι πάρα πολύ. Είμαι προσγειωμένη, ναι. Δεν βιάζομαι τόσο. Θέλω να το γνωρίσω τον άλλον. Είμαι πολύ ευγενική. Πολύ... Θα σου δώσω ό,τι θέλεις, δηλαδή ναι. Στους φίλους μου και σε όλα αυτά κάνω τα πάντα να είναι καλά. Κοιτάω πρώτα τον άλλο, μετά κοιτάω εμένα. Τι άλλο να σου πω. Γενικά παίζουμε εδώ μέσα, ρε παιδί μου, λίγο είδα κάτι εντάσεις από ό,τι είχα δει όλα αυτά. Για ποιο λόγο γίνανε αυτά. Έφταιζε από τη μεριά σου, έφταιζε ο Ανδρέας. Πες μου λίγο να ξέρω λίγο κάτι για σένα, να ξέρω δηλαδή. Εγώ όταν είχα έρθει ήταν πάρα πολύ μπερδεμένη και δεν ήξερα ποιος μ' αρέσει. Ναι. Στην πορεία κατάλαβα ότι μ' αρέσει ο Ανδρέας και μ' άρεσε που ήταν εκεί. Δηλαδή ήθελε μόνο εμένα και δεν ήθελε καμία άλλη. Άρχισε να γίνεται κάτι. Βέβαια μου είχε κάνει μια πλάκα η οποία εμένα με έκανε και έκλαψα. Δεν μου μίλησε. Ναι. Κοίτα, είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη. Κλαίσε εύκολα δηλαδή. Ναι. Αλλά θα κλάψω πιο πολύ για τον άλλο παρά για μένα. Ναι. Το κάνω κι αυτό. Δεν μου μίλησε και εγώ νόμιζα ότι δεν μου μίλησε επίτηδες, ότι κάτι το έκανα εγώ και δεν μου μίλησε, αλλά σου έκανε πλάκα και είχα κλάψει. Και το είχα πει: μην κάνεις τέτοιες πλάκες, γιατί δεν μου αρέσουνε. Και την επόμενη φορά που θα κάνεις πλάκες, σκέψου αποτελέσματα. Και καπάκι κάνει μια πλάκα που κάνει τον μπέμπι. Δεν την έκανε σε μένα, δεν έκανε για να γελάσω τα παιδιά. Μα προσωπικά δεν μου αρέσει ένας άντρας που έχω δίπλα μου να κάνει το μωρό. Ούτε για πλάκα, ούτε για τίποτα. Εντάξει, απόψη είναι αυτά. Ναι, δεν μ' αρέσει. Να βλέπω δηλαδή. Τα καταρρύπτει όλα. Δεν σου αρέσει κάποιο που δεν θέλει να είναι σοβαρό αυτό. Δεν θέλω να είναι τελείω σοβαρό. Ναι. Κι εγώ κάνω πλάκε. Πλάκα σε λογικά πλαίσια. Σε λογικά πλαίσια. Ναι. Αφού το είχα εξηγήσει πιο πριν ότι αυτέ τι πλάκε δεν μ' αρέσουν, ναι. Την ξανακάνει. Δηλαδή είναι σαν μου λέει, δεν σε γράφω εδώ πέρα. Κάνω αυτό που θέλω. Ναι, δεν το πάω ποτέ να αλλάξει. Του λέω, είσαι αυτό, σου μ' αρέσει, οκ, okay, αλλά ξενέρωσα εγώ με αυτό. Δεν θα σου πω να αλλάξει. Γιατί μου είχε πει, θα τη σταματήσω. Του λέω, όχι, θα είσαι αυτό. Απλά δεν μου κάνει εμένα. Και τελείωσε το θέμα. Προσπάθησα να σκάλει μια φορά την επόμενη εβδομάδα. Του έδωσα λίγο χρόνο να δω πώς θα λειτουργήσει. Δεν με πιάσε ποτέ να μου συζητήσει τι έγινε με την πλάγα και αυτά, γιατί σε πείραξε και όλα αυτά. Ναι. Ήταν στο. Του πιάνω και του μιλάω και του λέω: θες να μιλήσουμε και αυτά. Και μου κάνει: όχι, τι να πούμε, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Ναι. Και του λέω: δεν πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτό που είχε γίνει. Και μου κάνει: νόμιζα το είχαμε ξεκαθαρίσει. Εφόσον δεν το είχατε ζητήσει. Ναι, και καταλαβαίνω και λέω: εντάξει, δεν υπάρχει λόγο να. Και το τελείωσε εκεί. Και του λέω: τέλος. Και αναγκάστηκε και τον ψήφισα κιόλας να φύγει. Ναι. Γιατί κάθε φορά που τον έβλεπα στενοχωριόμουν πάρα πολύ. Χαλιόσουνα. Χαλιόμουν πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή λέω: εντάξει, δεν υπάρχει λόγο να κάτσω εδώ πέρα μέσα. Ναι. Γιατί okay, χωρίς, μπορείς να έχεις μια καλή τυπική σχέση. Βέβαια, όχι πάνω να προσπαθείς όλα, να το φέρεις σε δύσκολη θέση για μπορεί να στεναχωρηθεί. Ναι, αυτό. Ένα παραπάνω. Το θέμα είναι να μην στεναχωρείς. Τώρα δεν στεναχωριέμαι. Θέλω να είναι καλά και να έρθει. Δηλαδή θέλω να είναι καλά, απλά να μην μου σπάει τα νεύρα εμένα. Γιατί δεν το έχω κάνει κάτι. Εντάξει, πρέπει να διαχειριστεί να μην χαλιέσαι εύκολα. Εντάξει, εσύ τι γνώμη. Εχθές τώρα που ήταν πρώτη φορά, τι γνώμη είσαι, ρε παιδί μου. Μια χαρά είμαι, εγώ σου πέτσα πάρα πολύ. Ναι. Ναι. Αυτό δηλαδή, πρώτη εικόνα. Βγάζει ηρεμία. Ναι. Και εμένα μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Σου αρέσει δηλαδή, να είσαι ηρεμή. Που... Ναι, είμαι και εγώ δηλαδή, ηρεμή. Δηλαδή, σου αρέσει να είσαι κάπου για καφέ ή κάπου οπουδήποτε και να. Να είμαι ηρεμή. Να είσαι εσύ την ένταση και να μόλις τον βλέπεις σε ηρεμία. Ναι. Αυτό. Ναι, μου αρέσει η ηρεμία πάρα πολύ. Ναι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη βρεις την ηρεμία. Ναι. Ναι. Τώρα να έχεις έναν άνθρωπο και ο οποίος να είναι με στο άγχος όλη την ώρα και να σε αγχώνει, δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Τι θα τον κάνεις. Κατάλαβα. Εντάξει, πιστεύω. Εντάξει. Θα δείξει και το. Η πορεία, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, θα σας μάθω σιγά σιγά. Ναι, εντάξει. Τώρα άλλο τη βλέπεις και άλλο να το ζήσεις κανονικά. Γιατί πολλοί μπερδεύονται. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουν τις δύο ώρες μπορούν να κρίνουν κάποιοι. Ναι, ναι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να το ζήσεις τον άλλο, δεν κρίνεις.
Και είναι και διαφορετικό. Τέλος πάντων, τελείωσε ο χρόνος. Κάτσε τώρα και το. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κοίταξε, η αρχή είναι για σένα ακόμα πολύ. Γνωρίζεις κόσμο. Ανέβρα. Όλοι. Μέχρι να καταστρέψει. Εγώ με ποιον θα τέριαζα, πες. Έμενα θα μου άρεσες με τον Μιχάλη, θα μου άρεσε. Όχι. Μπορεί. Εμένα. Μπορεί, μπορεί. Είστε λίγο. Να, τι άλλο με το να το. Με το λέλουδο. Πώς είσαι. Καλά. Τέλεια. Όπως ήμουν πριν. Καλά. Α, βράχος δηλαδή. Τι βράχος. Βράχος. Δεν λυγίζεις ρε παιδί μου. Δεν κατάλαβα. Ρε παιδί μου, ένα κόκκινο λουλούδι πάντα μπορεί. Α, για το λουλούδι λέτε. Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Όχι, πώς πήγε. Ναι, εννοείται, μια χαρά. Μια χαρά. Γνωριμία. Ναι. Παιδιά, φαντάζεστε. Είχα παιδιά, η Τζούλια, νομίζω, τώρα ακούστε τι θα πω, ότι έχουμε κάνει με κάποιο τρόπο ζημιά στην Τζούλια. Γιατί? Επειδή τότε με τον Αντρέα είχαμε πέσει όλες επάνω της. Αντρέας. Μετά τη κάναμε και την πλάκα με τον Ισάκ. Νομίζω ότι λίγο την έχουμε κουμπλάρει. Ναι, αλλά ήταν μόνο μία μέρα πλάκα. Ναι, αλλά με τον Αντρέα ήταν πολύ μέρες. Εγώ νομίζω ότι δεν μασάει η Τζούλια και ότι άμα πραγματικά θέλει κάποιο. Πρέπει να ακούσετε με μένα τώρα, την ξέρω πολύ καλά την Τζούλια. Πες. Σε έχουμε λίγο τρομάξει. Ναι, δεν μ' άρεσε. Ε? Έχει πειράξει. Σε πειράξε. Αυτό. Θα το αλλάξουμε εμείς, αγάπη μου, όμως. Εντάξει. Δεν θα το ξανακάνουμε ποτέ. Τι έγινε, ποιο. Επειδή την έχουμε ψιλοκάνει, ρε παιδί μου, την έχουμε στήσει πολλές φορές. Ότι με τον Αντρέα τότε, πάρα πολύ ο Αντρέας και ο Αντρέας, ο Αντρέας και. Χαίρετε. Τι γίνεται, τι μας κάνετε σήμερα, τι πλάκα είναι αυτή. Καλά είστε. Και εγώ με έχουν βάλει στα βαθιά από το. Καλά κάνω. Αλλά δεν πειράζει, είναι, να σου πω κάτι, γνωρίζω. Θα μπορούσα να γνωρίσω πιο εύκολα τις όλες. Είναι έτσι λίγο το χρόνο πιο προσωπικό, δηλαδή μου να γνωρίσει την άλλη. Λοιπόν, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, είναι πολύ ευχαριστικά ω όλο το τέτοιο. Είμαι γενικά έτσι λίγο. Φαίνεται. Είμαι λίγο. Εντάξει, καμιά φορά είμαι και λίγο παρεξηγήσιμη. Εντάξει. Για πες με εσύ λίγο, γιατί πολύ σε συνέχεια υποψήφια αυτά. Γιατί. Γιατί. Για ποιο, τι αρνητικό βγάζεις. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, όταν μπήκα εδώ μέσα εγώ, ήμουν άνετη, okay, γενικά είμαι, αυθόρμητη κτλ. Απλά επειδή έχω λίγο έντονο χαρακτήρα και καμιά φορά οι αντιδράσεις μου ίσως είναι υπερβολικές, παρεξηγείται αυτό και άθελά μου εγώ το κάνω δηλαδή, δείχνω κάτι που ίσως δεν είμαι. Ναι. Ίσως το παρατραβάω καμιά φορά. Και επειδή είχαν γίνει κάποιες παρεξηγήσεις και κάποια άτομα θεώρησαν ότι δεν είναι και ο καλύτερος ο χαρακτήρας μου, θεωρώ ότι γι' αυτό με ψήφιζαν και με ψηφίζουν. Τώρα δεν ξέρω. Κοίταξε, δεν μπορώ να αλλάξω σαν άνθρωπος. Ναι. Αυτή είμαι. Το να κάνω πίσω, γιατί έχω πραγματικά κάνει και πίσω. Δηλαδή, μου αρέσει και τα κορίτσια, προσπαθώ λίγο να είμαι πιο cool, γιατί είσαι σε ένα περιβάλλον με τόσες διαφορετικές προσωπικότητες και πρέπει λίγο να. Για να συμβιβαστείς με τον άλλον, δεν πρέπει λίγο να κάνεις πίσω και εσύ και ο άλλος, ναι, θεωρώ. Ναι. Και εγώ αυτό το κάνω από τη μεριά μου, γιατί θέλω όλους να τα έχω λίγο καλά. Γιατί πραγματικά τους συμπαθώ όλους από εκεί μέσα και τα κορίτσια έχουμε τρομερή σχέση. Και δεν θέλω να νομίζουν κάτι άλλο από ότι είμαι. Κατάλαβες. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κάποιος άλλος λόγος. Ναι, εσύ νιώθεις καλά εδώ, πίεση, κάτι. Πίεση δεν νιώθεις. Πώς νιώθεις, ρε παιδί, μετά από τρεις φορές δεν νιώθεις, νομίζω. Ναι. Αν με ρώταγες την πρώτη και τη δεύτερη εβδομάδα, θα σου έλεγα απογοητευμένη. Ναι. Στεναχωρημένη, ένιωθα ότι δεν είμαι αρεστή. Αλλά επειδή έχω έρθει πολύ κοντά με όλα τα παιδιά, αγόρια κορίτσια, ναι, και έχω κάνει κάποιες συζητήσεις και γενικά από το τι γίνεται, γιατί εμείς μιλάμε και με τα κορίτσια και πίσω από τις κάμερες, ωραία. Ναι. Και κάνουμε συζητήσεις και μου αρέσει που λέμε κάποια πράγματα για τον εαυτό μας, ναι, για το οτιδήποτε. Έχω καταλάβει και είμαι πολύ καλά. Δηλαδή, μετά την τελευταία αποχώρηση, αν δεις, που ήμουν υποψήφια, δεν ήμουν χαλαρή, γιατί. Εντάξει, ναι, ήξερα, ξέρω εγώ από τη μεριά μου τι πρέπει να κάνω. Δεν έχω θέμα, εντάξει. Ναι, από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει κάποιος να ψηφίζει γιατί του αρέσει, επειδή μου είδε με. Okay, ναι, υπάρχουν αυτά. Δεν γίνεται να συμπαθιόμαστε όλοι. Ναι, εντάξει. Αλλά εγώ είμαι πρόθυμη να. Επειδή να δεν μου έχει δείξει κάτι αρνητικό γι' αυτό, ρε παιδί μου, δεν μου έχει δείξει εμένα ότι ναι, κάτι. Δεν ξέρω απλά, τώρα. Είχαν γίνει δύο επεισόδια, ξέρω εγώ, πριν έρθει που ίσως ήμουν λίγο υπερβολική. Εκεί με τη Στέλλα, αυτό λες που. Ναι, ναι, ναι. Και κάποιοι το πήραν αλλιώς. Ναι. Εμείς όμως μιλήσαμε, εντάξει, είναι αλλιώς να μαζείς.
Και αλλιώς θα σε βλέπει ο άλλος απ' έξω ή για μισή ώρα. Κατάλαβα. Δεν είναι το ίδιο. Άμα κάτσεις να μιλήσεις μαζί μου, δεν πιστεύω. Όχι, δεν έχω αρνητικά. Είμαι και οξύτη, μου τα έχω πει. Αλλά θεωρώ ότι είμαι πρόσχαρο άτομο. Δεν θεωρώ ότι έχω, ότι είμαι κομπλεξιά ή κακιασμένη ή ξινή. Κατάλαβα. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό για μένα. Και πώς είσαι τόσο καιρό εδώ, δεν έχεις βρει κάποιον έτσι να είσαι πιο κοντά, τίποτα. Ή έχεις κάτι. Θα σου πω, δεν ξέρω. Όχι, δεν θα μου πεις, δεν ξέρεις τώρα τόσο καιρό εδώ, δεν ξέρεις. Δεν θα σου πω. Να το πω ότι εγώ δεν ξέρω, ναι, που είμαι δύο μέρες εδώ τώρα. Εντάξει, θα σου πω ότι δεν ξέρω. Σου πω μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Απλά ο κάθε άνθρωπος θέλει τον χρόνο του. Δηλαδή, τον να έρθεις μια εβδομάδα το πέρα, επειδή είναι και περιορισμένος ο χρόνος, νιώθεις ότι πιέζεσαι και ότι ωραία, πρέπει να δείξω γρήγορα ποιος μου αρέσει και να κάνω κινήσεις. Κατάλαβες. Όχι, δεν το βλέπεις έτσι, αλλά με κάποιον θα είσαι πιο κοντά. Δεν φεύγεις, ρε παιδί μου, αλλά. Σου βγαίνει από μόνο. Κάποιος σου αρέσει. Με κάποιον θα είσαι πιο κοντά. Ναι. Αυτό σου λέω. Δεν σου είπα να μου πεις με ποιον τέτοιο. Αυτό, αν έχεις. Αυτό. Κοίταξε. Αν έχεις κάποιον στο μυαλό σου, ρε παιδί μου. Είχα κάποιον στο μυαλό μου, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο εδώ πέρα και όλα ανατρέπονται. Ναι. Έτσι, δηλαδή. Μπορεί να αύριο ξέρω να αλλάξω γνώμη ή να γίνει κάτι. Δεν το ξέρω. Είσαι αναποφάσιστη. Όχι καθόλου. Εγώ είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Το γιατί θέλω. Εγώ. Σου λέω γενικά και από την άλλη μεριά. Ναι. Υπάρχει. Γιατί όταν είσαι σε μια σχέση, οποιαδήποτε σχέση, ερωτική επικοινωνία ή οτιδήποτε, είστε δύο. Ναι. Δεν είναι ένας. Ωραία. Αλλά γενικά, αν ρωτάς αν έχω κάτι μες στο σπίτι, δεν έχω τίποτα. Ναι. Και ελεύθερη είμαι, θεωρώ. Δεν έχω κάτι. Κι ούτε με κάποιον πιο πολύ φλερτ ή τέτοιο. Δεν... Όχι, δεν μου έχει δείξει κανένας τίποτα, ούτε έχω δείξει εγώ κάτι. Σε ρωτάω για να ξέρω, το παιδί μου. Όχι, δεν έχω κάτι. Ναι, με κάποιο από τα παιδιά. Το αν υπάρχει ενδιαφέρον, ίσως υπάρχει και κάποιο άτομο ενδιαφέρον, αλλά θεωρώ ότι δεν έχουμε δείξει ο ένας το κάτι άλλο. Παραπάνω. Ναι. Ναι, αυτό. Και ξεκίνησα εγώ να του λέω. Θέλανε. Σας μεγεντούσε, έλεγε. Ναι! Καλό! Το έχει πάρει και δεν το πιστεύει ότι το έχει πάρει. Και τώρα θα είστε απορριμμένοι. Νομίζω ότι είναι πιο ωραία μέρα των γυναικών. Λοιπόν, να ετοιμαστεί. Που θα είναι έτσι, τώρα μια πρόβλεψη. Δεν υπάρχει αυτό το. Θα πω μια πρόβλεψη. Αχ, εμένα λέει. Ναι. Παναγιά μου. Έτσι πιστεύω. Τι. Ότι εγώ πιστεύω τώρα. Ότι η Στέλλα θα είναι τελευταία. Όχι, θα πάει η Στέλλα τώρα. Δεν θα είναι τελευταία, να καλοπαντρεύει. Κοίτα, τελευταία φορά που το είπε, έπεσε μέσα η Μαρίνα. Για πε μα και εσύ εντυπώσει. Καλά, όχι, το παιδί λέει. Εντάξει, είναι για να σε γνωρίσω, ξέρω εγώ πιο καλά και αυτά. Δεν ξέρω αν να το πω. Το καλά τώρα που το καταλάβω, μου λέει λίγο γελίο. Όπου προσπαθώ να έρθω στη θέση τώρα που πρέπει να σε κάθε κοπέλα να. Με ρώτησε αν υπάρχει κάτι με κάποιον. Του λέω ότι ελεύθερη, δεν έχω κάτι. Αν υπάρχει. Από τη μεριά μου του λέω υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Το είπα. Αλλά όλα αλλάζουν γιατί δεν υπάρχει κάτι σίγουρο ούτε από τη μεριά του από τη μεριά μου δεν έχουμε δείξει κάτι. Απλά οκ, okay, υπάρχει okay. Ένα. Αυτό. Τίποτα παραπάνω του λέω. Τι, δεν κατάλαβα τώρα τι είπε. Επειδή με ρώτησε αν έχω ενδιαφέρον ή αν είμαι κάπου. Ένα παιδί. Το απάντησε ότι ναι ή όχι. Και του πω ότι ναι, ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά όχι ότι έχει γίνει κάτι. Ότι δεν έχουμε δείξει. Καλά, όχι, όχι. Λέω δεν έχουμε δείξει κάτι, ούτε εγώ ούτε αυτό. Αυτό, γιατί όλα ανατρέπονται. Δεν είναι κάτι σίγουρο, ρε παιδιά. Πόσο γρήγορα πιστεύει ότι θα σου φύγει, κάποια στιγμή φεύγει αυτό το μια φούδωση, μια φλόγα. Mm-hmm. Έξω από το παιχνίδι, πόσο πιστεύει ότι θα κρατήσει. Νομίζω επηρεάζει πάρα πολύ τα προβλήματα έξω. Και το που έχεις φοκουσάρει περισσότερο. Δεν ξέρω αν θα πάει. Θέλω λοιπόν η Στέλλα να καταλάβει όλη αυτή την προσπάθεια που θα κάνω, να είναι ήσυχη μαζί μου, να είναι δίπλα μου, να με φροντίζει, να με καταλαβαίνει και να τη βοηθήσω κι εγώ σε ό,τι θέλει να κάνει και εκείνη. Να υπάρχει μια ηρεμία στο σπίτι. Δεν είναι φωτογραφία που έχει πάει η κηδεία. Είναι του πεθαμένου αυτή. Κάνε σταμάτα! Αυτός που έχει φύγει ήδη. Μαχαιριά στην καρδιά. Είπα ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ότι δεν έχει εκδηλωθεί κάτι. Κι άρα πώς υπάρχει ενδιαφέρον να δεν σου έχω δείξει ή δεν μου έχεις δείξει. Θες να μου πεις κάτι άλλο σε αυτό το θέμα. Κολλάω στις λέξεις εγώ και εσύ τρελαίνεσαι με αυτό και εγώ κολλάω στις λέξεις. Το αστείο γιατί γελάς μαζί μου. Κάτσε. Τι κάνεις. Για πες τώρα εσύ εδώ. Για πες.
Τριαντάφυλλο δεν σου δίνω για να μην ζούμε παρεξηγήσεις. Τι εννοείς? Μπορώ να μην παρεξηγήσω. Α, δεν έδωσες και καλά. Στη Μαρίνα δεν ζητήσει, τι αρέσουν. Ναι. Θα σου δώσω άμα θα τα πάρεις όλα, τα βάλεις στο σπίτι σας. Καλά, θα τα πάρω όλα. Για πες, Μιχάλη, τι θέλεις να μάθεις για μένα, γιατί με καλείς στο κόκκινο δωμάτιο. Γενικά, ρε παιδί μου, έτσι, επειδή είμαστε και από το ίδιο μέρος, τέτοιο. Ναι. Να μου πεις πώς είναι, ρε παιδί μου, εδώ έτσι τα πράγματα, πώς αισθάνεσαι που είσαι τόσο καιρό εδώ, που πας τόσο καλά με τα. Γενικά, είσαι. Θαυμαστέ απ' έξω πολλού. Δηλαδή, σε ψηφίζουν αυτά με το κοινό, πα πολύ καλά. Ναι. Θα σε γυρίσουμε τον χρόνο. Είμαι δηλαδή για συνέντευξη. Δες. Πάρ' το κάπως έτσι. Στην αρχή όλοι είχαμε έρθει, δεν ξέραμε τι θα κάνουμε εδώ. Ναι. Λέμε πάμε τώρα εκεί, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ποιους θα συναντήσουμε, ποιοι θα είναι οι άλλοι, ποιες. Μάθαμε σιγά σιγά τι γίνεται, πώς γίνεται. Παρεξηγηθήκαμε όλοι στην αρχή, μετά τα βρήκαμε. Γίνονται τέτοια πράγματα εδώ μέσα, να ξέρεις. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, βλέπω ότι ο κόσμος με συμπαθεί πολύ. Έχω βγει και καλύτερη παίκτρια. Δύο φορές έχω κερδίσει και μία είναι που ήμουν υποψήφια, αλλά ήταν ο δώρος της γενικής. Εντάξει. Γενικά είναι ωραίο να δέχεσαι την αγάπη του κόσμου, σου στέλνουν μηνύματα, σχόλια, βιντεάκια μου στέλνουν. Τώρα και με τον Πάνο, μου λένε και για τον Πάνο, ας πούμε, ή οτιδήποτε γίνει εδώ μέσα μου το σχολιάζουν. Είναι όμορφο να νιώθεις ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι έξω. Και πολλοί που νοιάζονται για σένα και τι θα κάνεις, τι θα πεις, ναι, τι έγινε. Ναι. Είναι ωραίο συνέστημα. Και χαίρομαι που ήρθα εδώ πέρα. Πιστεύεις ότι θα τον βρεις τον έρωτα εδώ μέσα? Θα δείξει. Πιστεύω όπως ναι. Έχει κοπέλες ελεύθερες, κάτι θα βρούμε. Εντάξει. Από τις ελεύθερες ή από τις δεσμευμένες? Δεσμευμένες τώρα. Τώρα είναι. Δεν μπορώ τώρα. Ήρθα έτσι. Δεύτερη μέρα να πω ότι. Εντάξει, αλλά δεν θέλω να. Είναι. Άρα κάτι μπορεί και να σ' αρέσει από τότε. Ναι, δεν το αποκλείω αυτό. Δεν αποκλείω τίποτα, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Προστατεύω, εντάξει. Λίγο τον εαυτό μου, πώς να σου το πω. Δεν θέλω να. Εκτεθείς και καλά. Τι θα σου πούνε ότι σε εκθέσαμε εμείς οι γυναίκες? Εντάξει, δεν θέλω. Θέλω να είμαι λίγο συγκρατημένος, ρε παιδί μου. Εδώ πέρα όλοι είμαστε κάπως έτσι. Στην τζίτα. Τα νεύρα. Εγώ είμαι ήρεμος. Γιατί σε δεύτερη μέρα. Θα είμαι ήρεμος. Θα είσαι ήρεμος. Εντάξει, αυτό. Χάρηκα. Που τα πάμε. Ναι. Και εγώ χάρηκα. Πάρε τριαντάφυλλα, ενάσε μου. Ωραία. Πάτα, βάλτε στο βάζο. Θα πάρω. Να μην παρεξηγηθώ. Σιγά που θα παρεξηγηθείς. Εντάξει. Εντάξει. Bye. Φιλιά. Ποιος χαρακτήρισε από τους 14 πιστεύετε ότι αν έμπαινε μέσα στο σπίτι κάποιος ή κάποια που είναι πιο κοντά στο χαρακτήρα του, στη στυλ του, θα άλλαζε γνώμη. Θα έλεγε εγώ το αφήνω αυτό και πάω στο επόμενο. Εγώ έχω απαντήσει σαν προσωπικότητες. Τις φορές που το πες και λέω ο δώρος. Ποιος, ο δώρος? Εγώ το έχω πει 100 φορές, ναι. Αλεξάνδρα, εσύ είπες. Πάνος. Ο Πάνος. Σήμερα η Άννα μας ρώτησε ποιος πιστεύουμε από το σπίτι και από τα κορίτσια και από τα αγόρια, ότι αν έρθει κάποιος καινούριος ή κάποια καινούρια θα αφήσει τη σχέση του. Εγώ είπα το δώρο, γιατί τον βλέπω ότι μερικές φορές όταν δεν είναι καλά, έχει τάση φυγής. Οπότε, αν κάποια στιγμή δεν τα βρίσκει καλά με την Αθηνά και δεν είναι χαρούμενος και βρει κάποια άλλη κοπέλα η οποία πιστεύει ότι του ταιριάζει, θα την αφήσει για να κάνει κάτι καινούριο. Έτσι όπως τον είχα εγώ, ήταν πολύ λάθος στο κεφάλι μου, αλλά είδα ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο παιδί. Οπότε, αυτή που θα είχε δίπλα του και θα είχε περάσει κάποιο συγκεκριμένο διάστημα, νομίζω ότι θα το σεβόταν αυτό. Επειδή είναι πολύ ευαίσθητο. Εγώ πήρα πιο πολλά. Επειδή. Μπράβο σου! Αχ, Πάνο που είσαι. Και δεν θα στεναχωριόταν δηλαδή λίγο να το πώς θα το έλεγε στην κοπέλα, να μην την στεναχωρήσει, να πω. Ο Πάνος θα ξέρει. Αυτό. Στο κόκκινο δωμάτιο σήμερα με το Μιχάλη που ήταν, έτσι, γνώρισε όλες τις κοπέλες, εμένα δεν μου έδωσε τριαντάφυλλο γιατί έχει δει από προηγούμενα επεισόδια ότι δεν μου αρέσουν, οπότε σκέφτηκε έξυπνα. Από την άλλη όμως η Στέλλα κατέβηκε με 4 τριαντάφυλλα. 4 ή 5. Ενώ οι κοπέλες όλες είχαν πάρει τριαντάφυλλα. Δεν ξέρω αυτό αν σημαίνει κάτι. Η Στέλλα πάντως είπε ότι τα έδωσε για όλες μας. Αλλά εμείς είχαμε. Δεν ξέρω. Πάμε κι εμείς. Τι? Είσαι έτοιμος? Γαρίφαλο. Θα γράφουν ο Δώρος και Αθηνά να πάνε στο κόκκινο δωμάτιο. Πού θα πάει, θα γίνει κι αυτό. Στο στόμα ρε το τριαντάφυλλο, στο στόμα.
Αλήθεια τώρα. Τι. Αλήθεια. Τι αλήθεια. Περίμενες άλλο. Ναι. Ποιο. Και χάρηκα τόσο πολύ που είσαι, γι' αυτό ανέβηκα έτσι με το ζόρι. Α, γι' αυτό ανέβηκα με το ζόρι. Νόμιζα θα με καλέσω καινούριο. Και λέω, όχι. Ζωή μου, ζωή μου, ζωή μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μα σαμποτάρω να γίνει σήμερα, ε. Τι εννοείς. Μα είχα σαμποτάζ να μην είσαι εδώ, αλλά δεν κατάφερα. Δηλαδή, πώς το έκανες αυτό. Κιό. Το σαμποτάζ. Mm? Πώς το κάνεις αυτό, Σαμποτάζ. Ζήτησε, βασικά, είχε την ευκαιρία ο... Δεν τα λες καλά αυτά. Όχι. Είχε την ευκαιρία ο... Πώς θέλεις, ο Μιχάλης, να καλέσει όλες σας, αν ήθελα. Ναι. Και είπε... Δώσε την ευκαιρία, Μαρία, να πει ένα άτομο... Επειδή μου θέλει να πάει στο κόκκινο δωμάτιο και είπε εμένα. Και λέει, τάδεσαι. Αλήθεια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να διαφορετικά δεν θα σε έβλεπα σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δεν ήθελα να με το Γιούρι. Εντάξει ρε παιδί μου. Μια γνωριμία είναι. Πολύ όμορφη σήμερα. Βασικά κάθε μέρα. Ευχαριστώ. Και εσύ. Είμαι λίγο κουρασμένος εγώ. Δεν κοιμήθηκα καλά. Αλλά εντάξει μια χαρά. Τώρα που σε είδα. Γιατί δεν κοιμήθηκες καλά. Έτυχε. Έτυχε απλά. Λίγες ώρες. Σε βλέπω. Νιστάζεις λίγο. Εντάξει, γυμνάστηκα και το πρωί και κουρασμένο γι' αυτό. Εσύ. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω, αλήθεια. Δεν ήθελα καθόλου να ανέβω. Μα βλέπεις κάθε μέρα. Δεν ήθελα καθόλου να ανέβω. Καθόλου. Από σεβασμό και μόνο θα ανέβαινα, αλλά... Εντάξει, δεν είναι ακόμα να... Ανέβηκα με τη ζωή. Τι να μου τα ζωή. Πω πω. Για πες μου κάτι άλλο, να πούμε κάτι άλλο. Τι. Δεν ξέρω τι θες. Ό,τι θες. Ας πούμε κάτι. Τι πρέπει να λέμε πράγματα για, απλά για να πούμε. Ναι, έλα μου ντε. Και δεν έχουμε και τίποτα άλλο να πούμε. Τι εννοείς. Τελειώσαμε εδώ, ξέρεις. Όχι, δεν είναι ποτέ. Όχι, πες μου. Τι να σου πω. Κάτι, πες μου. Κάτι, ρε παιδί μου. Κάτι ωραίο. Κάτι, να... κάτι που αισθάνεσαι. Ωραία, σου λέω συνέχεια πράγματα. Τα έχουμε στο μυαλό μου τώρα. Περιμένω να τελειώσει όλο αυτό. Είναι αυτό που συζητούσα και με τα παιδιά πριν, ότι. Επειδή όσο πάει, είναι οι μέρες, όλα γίνονται λίγο πιο. Πιο πιεστικά. Δηλαδή, φεύγουμε. Φεύγουμε, πάμε. Ναι. Τι... Πες μου. Φεύγουμε, πάμε στα σπίτια μας δύο μέρες και ερχόμαστε και είναι μεγαλύτερη πίεση γιατί είναι πιο έντονο όλο αυτό το συνέστημα. Ναι. Και κάθε μέρα είναι πιο δύσκολη. Λες, σήμερα θα τη δω λίγο, έστω 5 λεπτά, 10 λεπτά. Ναι. Σ' ακούω, σ' ακούω, ναι. Ναι, τι? Και τίποτα. Πες μου. Αυτό που σου πω, ότι όσο πάνε μέρες, γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα. Πιο έντονα. Συμφωνώ, γιατί... Μεγαλώνει η ανάγκη, τα νομίζω ότι είναι και λιγότερες οι ώρες πια που βλεπόμαστε. Νομίζω είναι ότι δεν είναι τόσο είναι έντονα και πια. Λίγο πιο περίεργα τα πράγματα. Όχι, πιστεύω ότι δεν είναι οι ώρες τόσες πολλές. Και δεν βλεπόμαστε και όλο αυτό εμένα προσωπικά με τρελαίνει πάρα πολύ. Με τρελαίνει που δεν μπορώ να σε δω. Όχι όσο θα ήθελα εγώ να σε δω. Να. Δεν, το δεν μου αρκεί μισή ώρα. Δεν μου αρκούν τα 20 λεπτά. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν το καθορίζουμε το χρόνο εμείς. Δηλαδή, οκ, okay, δεν σε είδα, τα είπαμε, κάναμε κάτι μαζί και φεύγουμε. Δηλαδή, το αποφασίζουμε μαζί. Είναι κάτι το οποίο είναι καθορισμένο και είναι πιο δύσκολο. Δεν ξέρω πώς θα κάνω υπομονή. Ούτε εγώ ξέρω πώς. Δεν ξέρω. Ξέρεις πόσες φορές είμαι αυτός μαζί σου και το ξέρεις. Και θέλω να σου πω άλλα πράγματα και να σου εκφράσω τέτοια συναισθήματα που λέω κρατήσω, γιατί αυτά που θα σου πω θα φανούν λες και μόνο πρώτα ζυγά μου δεν σου κάνω. Όχι, δεν είναι αυτό, μην φοβάσαι. Απλά σου λέω και με βγεις. Όχι. Αυτό όμως. Είναι πολλά τα συναισθήματα που νιώθω για σένα. Πόσο πολλά. Πολλά. Λοιπόν, τελείωσε ο χρόνος μας για σήμερα. Χάρηκα που σας είδα, μαντάμ. Κι εγώ. Πήρες και το τέτοιο σου. Mm-hmm. Πού πας. Λοιπόν, σας αφήνω για την ώρα.
Άντε, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Εγώ το πήρα γιατί, εντάξει, δεν, θα ήταν ασέβεια αν δεν θα ναι, το έπαιρνα. Έλα μωρέ, εντάξει. Υπάρχει εξήγηση, δεν το πήρες έτσι. Μην αγώνεσαι. Είπα ότι εντάξει, θα ήταν... Μα δεν ναι, είχαμε πει ότι δεν θα ήθελα να προσβληθεί αυτό, ούτε να, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις, ούτε να δώσω δικαίωμα. Αλλά για να μην σε προσβάλλω, και εννοείται είναι πάρα πολύ ευγενικό, από μέρος σου θα το πάρω. Μαρίνα, τη φοβάμαι, ρε παιδί, γιατί σου βγάζει κάτι ενώ είναι καλό κορίτσι και αυτό που παρεξηγείται μπορεί να στο μεταδώσει σαν αρνητισμό και να με χαλάσει εμένα. Νομίζω ότι έχει ηρεμήσει λίγο. Εντάξει, δεν είπα ότι... Όχι, ναι. Μα και εγώ είμαι χειρότερος από σαν αυτά που σκέφτομαι με τη Βιάτη Μαρίνα. Σκεφτόμουν μάλλον. Δεν έχει να κάνει. Εγώ πιστεύω ότι είναι ψυχούλα, ευαίσθητη πολύ. Απλά είναι αυτό που θέλει να δείξει αυτό, γιατί κρύβει άλλα πράγματα μέσα της. Αλλά αν τα μαθαίνεις δεν θα διάβαζε την Τζούλια, γιατί η Τζούλια είναι πιο normal, ξέρεις. Ένα χαμογελαστό παιδάκι. Στα πόσα είσαι τώρα με την Τζούλια, στα 11. Και εγώ 13-14. Το κόψαμε, πάει. Ήτανε ατάκα της προηγούμενης εβδομάδας αυτό. Όλοι εδώ πέρα, να είναι καλά το παιδάκι. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να είσαι γρουσούζα και ούτε να μην ξέρεις να μαγειρεύεις για να ανοίξει ένα σπίτι. Και είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε τις δουλειές όπως έχουμε πει όλες μαζί. Γιατί καθόμαστε εμείς σαν τις ηλίθιες, ας πούμε, και πλένουμε πιάτα με την Κλαούντια. Μαγειρεύουμε. Και άλλες, ας πούμε, κάνουν τα νύχια. Εγώ δεν μπορώ, δηλαδή, εγώ δεν έχω νύχια. Γιατί κοιτάς εμένα. Εγώ δεν έχω τρέσει. Όχι, στα λέω γιατί άλλοι πιστεύουν. Κάτι. Εγώ θα έπλυνα τα πιάτα. Απλά δεν είχαμε σαμπούνι. Κατάλαβε. Σα έχω ξαναπεί. Και το είπα στην Κλόη ότι θα. Μπαίνουν μέσα στο πλυντήριο. Εμένα δεν μου αρέσει το πλυντήριο, γιατί έχω πάρει πιάτο από το πλυντήριο και μύριζε ρε Κλόη. Μου... Δεν θα το πω για σένα τώρα. Και μύριζε. Όποιο θέλει να ζυμώσει. Δεν είναι ένα λόγο όμω για να μαζευτούν τα πιάτα εκεί σαν. Σίγουρα. Μα δεν το είπα το πρωί, είναι αυτό να τα πλύνω. Να πάω να αλλάξω ρούχα και να πάω. Ωραία. Στο τέλο τη ημέρα ποιο θα πλύνε. Αλλά δεν υπήρχε τέτοιο. Για άλλη μια φορά. Αλλά δεν υπήρχε σαμπόν και λέω. Ωραία, ας κάνουμε τέτοιο. Και δεν με ενδιαφέρει να πάρω κάποιο βραβείο ωραία, γι' αυτό. Μπορούμε, πραγματικά. Θέλετε, να κάνουμε κάτι άλλο. Να κάνουμε ένα κλήρο και αυτή που θα βγει είναι υποχρεωμένη να τα πλύνει και τελείωσε. Δεν γίνεται. Εδώ μέσα υπάρχει πλήρη έλλειψη σεβασμού και πλήρη έλλειψη συνέστηση κατοίκηση. Έλα λίγο να πω κάτι. Εγώ είπα ότι δεν ξέρω να μαγειρεύω, δεν ξαναπλένω πιάτα. Θα τελειώσουμε, γιατί μόνο που την κάνουμε αυτή αυτό τη δεν χρειάζεται να το πούμε on camera, θα το πούμε off. Και θα κάνουμε καλά, θα γράψουμε κάποια. Και κάποια. Θα παλιάσουμε τα παπούτσια. Πόσες φορές το έχουμε πει off camera. Ωραία, να πω κάτι εγώ. Να πω κάτι. Ναι, εννοείται να πεις. Σαν καινούρια. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Κάτι δεν βλέπω για την Άννα. Λοιπόν, έχω θέλετε... Εγώ γι' αυτό. Ωραία. Ναι, αλλά βλέπω ότι δεν φτάνει ούτε η βαρεμάρα κάπου. Η δεύτερη μέρα τώρα και έχει δημιουργηθεί ένα θέμα. Οπότε καλύτερα να το λύσουμε. Και εγώ είπα και στην Κλόη πριν ότι δεν είναι αγκασμένο ένα μόνο άτομο. Έτσι, από τη δικιά μου άποψη, εννοείται. Να πλένει μόνο αυτό, γιατί είναι άσχημο. Εννοείται. Ωραία, ωραία. Επειδή είμαστε, η μέρα έχει 7 μέρες. Ωραία. Στις 5 που είμαστε εδώ, στις 7 όλες, just a minute, και είμαστε 7 κοπέλες. Ωραία. Η εβδομάδα έχει 7 μέρες και εμείς είμαστε 7 κοπέλες. Όχι. Έχουμε κάνει θα κάνουμε ένα πλάνο. Μια φορά έχει γίνει. Θα κάνουμε ένα πλάνο, ωραία, ένα χαρτί. Και θα πούμε, κάθε Δευτέρα θα πλένει η Άννα. Κάθε Τρίτη θα πλένει η Αθηνά. Εγώ είμαι κάθε Τετάρτη θα κάνει η Κλόη. Κάθε Πέμπτη θα κάνω εγώ. Κάθε Παρασκευή θα κάνει η Στέλλα. Δεν θα το κάναμε. Σάββατο, δεν υπήρχε σαμπούνι σήμερα. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Και πέρα από αυτό. Δεν υπήρχε σαμπούνι. Εγώ είχα ένα λεπτό. Και πέρα από αυτό, όχι επειδή. Κυκλώνει το βλέπω στο πλυντήριο. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ψάξει κινητό. Όχι, δεν έχω ψάξει, το έχω κάνει. Απλά έχω σταματήσει πολλά χρόνια να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Ότι ξέρεις τι μπορώ να δω το κινητό εκεί πέρα, δεν θα το ανοίξω. Γιατί δεν ξέρω τι θα δω μέσα που μπορεί να μου χαλάσει αυτό το όμορφο που έχω μέσα μου εγώ. Πέρα δεν ξέρουν όλες να μαγειρεύουν. Όσες ξέρουν. Θα το τακτοποιήσουν δύο έχω... μαζί, ρε παιδί. Άκου λίγο. Εγώ δεν έχω την απέτηση να φτιάξει κάποιο φαγητό που δεν ξέρει να μαγειρεύει. Δεν λέω για αυτές χάλια. Που δεν ξέρουν, για αυτές που δεν ξέρουν εννοείται. Και να μην φάει και καμιά μας. Εγώ προτιμοποιούμε να μαγειρεύω και κάθε μέρα δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να πλένουν τα πιάτα από όλες τις υπόλοιπες. Ναι, 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 ναι. Να βγουν ποιες θέλουν να μαγειρεύουν τέλος πάντων τα κορίτσια και να μαγειρεύουμε και κάτι. Επειδή εγώ σε αυτό το σπίτι έχω δει πιάτα κάτω από καναπέδες, θέλω ότι. Όποια κοπέλα είναι να κάνει δουλειές εκείνη τη μέρα, τα πιάτα τουλάχιστον να τα βρίσκει στην κουζίνα. Ναι, δεν ναι, θα πάει γύρω-γύρω να μαζεύω πιάτα. Συμφωνώ σε αυτό. Σήμερα που κάναμε μια συζήτηση, άλλη μια συζήτηση λοιπόν για την καθαριότητα του σπιτιού,
Το οποίο είναι ένα θέμα που εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ, γιατί συζητάμε συνέχεια το ίδιο πράγμα και δεν υπάρχει λύση. Τα κορίτσια έχουν πάρα πολλά παράπονα για το σπίτι. Συγκεκριμένα έχουν παράπονα και από την Αθηνά και τις το έχουν πει πολλές φορές. Η Στέλλα ήταν λίγο πιο επιθετική, να το πω. Είπε μία έκφραση ότι δεν μπορεί να θες άντρα όταν δεν ξέρεις να πλένεις και να πιάτο. Κάτι, κάπως έτσι, το οποίο πήγαινε σε κάποιες από τις κοπέλες. Τώρα η δική μου η θέση πάνω σε αυτό είναι ότι είμαστε γυναίκες και θα έπρεπε τουλάχιστον να μπορούμε να συνεννοηθούμε για το σπίτι. Δεν είναι φωτογραφία που έχει πάρει και για τα έργα. Ναι, ναι, ναι. Είναι του πεθαμένου αυτή. Καλέ, σταμάτα. Αυτός που έχει φύγει ήδη. Ωραία. Πώς πήγε το κόκκινο δωμάτιο? Πώς? Θετικά. Θετικά. Προς το γνωριμία, προς τα άλλα κορίτσια. Γνωριμία. Πώς φάνηκαν τα κορίτσια στο κόκκινο δωμάτιο που ήταν και πιο χαλαρά γιατί τις είδα θετικές απέναντι. Δεν ήταν κάποια αρνητικά στο να με γνωρίσει καλύτερα, να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις, κάποιες απορίες που είχα για το... Εσύ είσαι νιώθεις πιο θετικά κοντά σε κάποια συγκεκριμένη, είσαι μια-δυο. Έχεις προσανατολιστεί κάπου? Εντάξει, όχι ιδιαίτερα, αλλά κάτι έχω στο μυαλό μου. Θες να κάνουμε άλλη μια σειρά κόκκινα δωμάτια? Κάτι έχω στο μυαλό μου, ρε παιδί. Α, ναι. Έβαλες κάτι στο τώρα πράγμα. Το τι θα το δούμε στην πορεία. Έτσι όπως το πες μου ακούστηκε αυτό που έχεις στο μυαλό σου να δέσμευτο. Είπα το τι θα το δούμε στην πορεία. Τα υπόλοιπα... Βαριά κουβέντα είπες, Μιχαλιό. Ο Δώρος από κοντά του. Πάνω έχει αρχίσει και δεν σ' αρέσει αυτός. Όχι καλέ. Φίλοι μας είναι το Μιχαλή. Μιχαλιό. Έτσι λέει τον εχθρό σου να τον κάνεις φίλο. Διάλεξε σίγουρα και τη Στέλλα και την Άννα. Ναι. Ρώτησες τα κορίτσια αυτά πώς είναι στις σχέσεις τους? Ναι. Τα κορίτσια κατέβηκαν με τριαντάφυλλα. Ναι. Σε όλες έδωσες? Στις ελεύθερες έδωσα. Κάτσε. Δεσμευμένες δεν έδωσα. Έδωσα απλά ό,τι περίσσεψε. Στη Στέλλα και λέω πάρτε αυτά, τα βάλετε στο σπίτι σας. Πάρε εσύ πιο πολλά γιατί περισσέψανε. Όχι, για να τα βάλετε στο σπίτι, γιατί δεν θέλω να γίνω παρεξήγηση. Άφησα ένα και το δώσα εδώ στο Δώρο για να το δώσει. Γιατί η Αθηνά έκανε κάποιο παράπονο, αλλά πιστεύω να τη κάλυψα τα παράπονα τη. Εντάξει. Κύριε. Κορίτσια, τι κάνετε? Γεια σας. Καλά είμαστε εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς. Πώς είστε? Κάτσε να σας δω και να σας πω. Α, τώρα σας βλέπω. Για μαζευτείτε όλοι στο καναπέ. Πώς περάσατε σήμερα στο κόκκινο δωμάτιο? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πρόκληση, που ήταν πολλές φορές ο Μιχάλης. Το καταλάβατε? Ναι. Ναι. Πώς το καταλάβατε, ποια το είπε πρώτη, γιατί σας άκουγα από το καμαρίνι, αλλά δεν πρόσεξα πια. Εγώ κατάλαβα, ναι. Γιατί όταν κατέβηκε η Κλόη με το τριαντάφυλλο, λέμε, ξέρω εγώ, λέει πολύ gentleman. Και λέμε, ναι, gentleman. Και μετά κατεβαίνει και η Αλεξία και λέει, όντως ήταν gentleman. Και λέω, για να λέει, όντως κάτι παίχτηκε. Λέω, μετά κανέβηκα εγώ και κατέβηκα όπως μπήκα. Προδόθηκαν μόνες τους. Ναι, μπράβο, έξυπνα τα κορίτσια μου. Στη δεύτερη ήμασταν σίγουρες. Άννα. Ναι. Σε βλέπω λίγο... Τι, πώς. Τι έχεις? Τίποτα, για χαρά είμαι. Στέλλα. Χαρά είμαι. Δεν μου φαίνεσαι μια χαρά. Και Στέλλα, κάπως, τι έχετε? Καταλαβαίνω. Με τις πόρτες έχουμε ένα πρόβλημα τελευταία. Δεν ανοίγουνε. Τι, να φέρουμε κλειδαρά. Φέρετε ένα κλειδαρά. Αν μου φέρεις και βαριοπούλα, εγώ την ανοίγω πάντως. Και με κλωτσιά την ανοίγω. Και χωρίς Στέλλα, βαριοπούλα δεν την ανοίγω. Βαριοπούλα. Θέλετε να ανοίξουμε τις πόρτες στις ενδιάμεσες? Δεν ξέρουμε. Εσύ ό,τι πεις. Αχ, όμως, δεν θα τις ανοίξω τις πόρτες του σπιτιού. Το ξέραμε. Εντάξει, ρε Μαρία, τι θα τις ανοίξει, θα περιμένω. Γιατί, τι έχετε πάθει από χθες? Τι σας βρήκε? Α, κάνει πλάκα. Θεματάκι. Κάνει πλάκα. Ναι, μωρέ, μια πλάκα έκανε. Και θέλω να σας πω, αγόρια, ότι και τα κορίτσια μιλούσαν πριν και είχαν αυτή την αγωνία για το έξω, όταν θα βρεθείτε, πώς θα πάει. Γιατί πριν, με τα αγόρια, όταν ήρθα στο σπίτι νωρίτερα,
Τους έπιασα που μιλούσαν για το δώρο, τον Παναγιώτη, τον Πάνο, όταν θα βγείτε, πώς θα είναι η σχέση, αν θα είστε κοντά με τον ίδιο τρόπο, αν θα διαφοροποιηθεί, μήπως αλλάξετε εσείς, μήπως αλλάξουν εκείνοι. Έχουν μια αγωνία και τα ίδια πράγματα συζητούσατε κι εσείς. Και τι λέγανε. Ίδιες αγωνίες. Α, δεν μπορώ, ρωτήστε τους, αφού θα τις ανοίξω, είπα τις πόρτες. Οκ. Εντάξει. Ευχαριστούμε, γεια σας. Τα λέμε. Γεια σας. Νικό, που θα φας, ρε φίλε. Θα φάω μετά, θα φάω μετά. Τι έχεις μαγειρέψει. Λαπά. Είναι άρρωστος, λαπά. Πες μου ότι έχεις αυτή τη πατατό σαλάτα. Σ' άρεσε. Πάρα πολύ. Σε ένα λεπτό έγινε αυτή, να ξέρεις. Αλήθεια, τι βάζεις. Τι βάζεις μέσα. Στο λέω, τι βρήκα έβαλα. Αυτή είναι ωραία πάντως, δοκίμασα. Ας τα φάω μετά, σου λέω. Σίγουρα. Ναι. Έχεις πει ρητό. Δεν αισθάνεσαι καλά. Κοίτα λίγο, ζεστός είσαι λίγο. Αν δεν έχεις 10. Καστρεντερίτη δεν έχει. Γιατί δεν πας να ξαπλώσεις. Καλύτερα. Δεν θέλω. Δεν σας αφήνω. Κολόνα. Για να είσαι καλύτερα αύριο. Κολά. Για να είσαι καλύτερα αύριο. Κεράσι. Να δεν θα φάω λιγάκι. Α, δυσκολεύτηκες, ναι. Σε είδα. Περιμένω το κοτόπουλο με πατάτες και αργή, γιατί το μυρίζουμε. Κάκα τώρα, μου κατέβηκε όλο καυτό. Ναι. Λίγο να θέλω να πει και τη γνώμη του Μιχάλη, γι' αυτό τον έφερα έξω. Ναι. Με ρώτησαν τα παιδιά ότι ποιοι χαρακτήρες από εδώ μέσα πιστεύουν ότι εάν έχουμε κάποια σχέση, άμα βρίσκαμε κάποιον άλλο που έμπαινε μέσα, να μας άρεσε και να αλλάζαμε γνώμη, να πηγαίναμε σε αυτό, να χωρίζαμε και καλά. Πιστεύεις ότι εγώ δεν είμαι σταθερή στη σχέση μου ή δεν είμαι έτσι. Δεν την έχει πάρει σωστά την ερώτηση. Είσαι τόσο φίλη. Καταρχάς με μπέρδεψε. Όχι, θέλω να δω τι θα πει και ο Μιχάλης που ήρθε και μας έκοψε. Είπανε για μένα το Σοκράτη. Καταρχάς, για να μιλάνε τα παιδιά που σε ξέρουν πιο καιρό, θα ξέρουν πιο πολλά. Αυτή είναι η απάντησή μου. Εγώ σε ξέρω 2 μέρες. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εσύ τη μίλησε καλά, δεν θυμάμαι. Μπορώ να κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω ότι. Έτσι είπε αυτή. Ναι, α, ναι. Ε. Ότι ίσως παρεξηγήθηκες, δεν είπε κάτι κακό η κοπέλα, ίσα-ίσα. Απλά δεν με ξέρει και τη έκανα πλάκα και τσαντίστηκε. Να το συζητήσει μαζί τη. Ναι, εντάξει, δεν έχω να συζητήσω. Όχι, δεν έχω να χωρίσει κάτι, αλλά όχι, δεν έχουμε καμιά. Για να μην νομίζει κάτι άλλο. Όχι, δεν έχει. Εντάξει, ίσως παρεξηγήθηκε όμως. Δεν το ξέρει. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Άμα παίρνουμε τώρα από τα λόγια να παρεξηγόμαστε, ρε Τζουλιά. Καλά, ρε Σινικό, εγώ το πάω για καλό. Ναι, το ξέρω ότι το πω για καλό. Μα δεν έχει. Δεν έχουμε να χωρίσουμε για κάτι. Ούτε να μην μιλάμε. Θα μιλήσουμε, θα το λύσουμε. Απλά. Έχει φέρει μια αναστάτωση εδώ στο σπίτι. Τι εννοείς, με την καλή έννοια. Τσακώθηκε, ναι, τσακώθηκε με το Σοκράτη. Με την καλή έννοια ή με την κακή έχει φέρει αναστάτωση. Γενικά μια αναστάτωση. Ωραία, μπορεί να είναι κατάλαβα, και κακή. Δεν είχα εγώ σχέση, δεν ήμουν εγώ πιστή. Ξέρω τι έκανα. Άλλο να είσαι πιστή στη σχέση, πού το πήγες μέχρι εκεί. Εσείς λέτε εδώ πέρα ότι δεν είμαστε σταθεροί χαρακτήρες. Όχι, δεν έχει σχέση. Σοκράτη, πες εγώ, πες. Ποιος εγώ. Είπα ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ότι δεν έχει εκδηλωθεί κάτι από τη μεριά μου, τρελά ρε παιδί μου να σου δείξω, ή από τη δικιά σου. Και άρα πώς υπάρχει ενδιαφέρον, αφού δεν σου έχω δείξει ή δεν μου έχεις δείξει. Τι εννοείς πώς υπάρχει. Από μένα υπάρχει ενδιαφέρον για σένα. Α, αλλά δεν μου έχεις δείξει. Υπάρχει μέσα. Δεν θεωρώ ότι σου έχω δείξει και κάτι τρελό. Ούτε εσύ μου έχεις δείξει. Εντάξει, δεν σου είπα ότι μου στείλες λουλούδια και σαμπάνιες και σοκολατάκια. Δεν χρειάζεται να κάνεις αυτά για να δείξεις ενδιαφέρον. Λέμε τώρα, κατάλαβες πώς το λέω. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Και τσαντίστηκες, ε. Γιατί τι νόμιζες δηλαδή ότι είπα εγώ. Τσαντίστηκα. Εντάξει, και χαλάστηκες. Παρεξηγούμε, ναι. Οκ. Okay. Λέω για ποιο λόγο δηλαδή. Ναι, το δέχομαι, γιατί και εγώ δεν το σκεφτόμουν. Ναι, αλλά το σκέφτηκα και ναι. Στράβωσα, ναι. Δεν στο κρύβω. Ό,τι έχω το λέω και το δείχνω. Γι' αυτό πρέπει να μιλάς λίγο με τον άλλον, για να ξεκαθαρίζεις. Ωραία, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, πιστεύεις αυτό που λένε τα παιδιά, ότι είμαι από τους χαρακτήρες, γιατί λένε ποιος πιστεύεις ότι άμα έμπαινε κάποιος άλλος παίκτης που τους ενδιαφέρει στο παιχνίδι, θα αλλάζανε και καλά, θα σε άφηνε εσένα για κάποιον άλλον. Και είπαν ότι πιστεύουν ότι οι χαρακτήρες που το κάνουν αυτό ήμουν εγώ, ο Σοκράτης. Ότι θα έδειχνε στο ενδιαφέρον. Όχι, ότι θα άλλαζα γνώμη, θα σε άφηνε εσένα και θα πήγαινε σε άλλον. Είπανε για μένα, είπανε για τον Σοκράτη. Μπορεί.
Όχι θα άλλαζες, αλλά θα καθόσουν από σεβασμό και τέτοιο σε μένα, αλλά θα έδειχνες το ενδιαφέρον σου. Γιατί δεν μπορείς να το κρύψεις, γιατί σε αυτόν τους χαρακτήρας. Καταλαβες. Άμα το θέτεις έτσι, ναι, το δέχομαι. Mm. Όπως και εγώ. Δεν μπορώ να το κρύψω. Άμα μου αρέσει μια κοπέλα, δεν μπορώ να το κρύψω. Θα φανεί. Α, θες άλλη κι εσύ. Δεν θέλω άλλη. Σένα θέλω. Θες να μου πεις κάτι άλλο σε αυτό το θέμα. Κολλάω στις λέξεις εγώ. Και εσύ τρελαίνεσαι με αυτό. Και εγώ κολλάω στις λέξεις. Δεν τρελαίνομαι, αλλά. Κολλάω πολύ στις λέξεις και στις έννοιες. Μα γι' αυτό είμαι εδώ και να σου εξηγώ. Προσπαθείς να κρύψεις κάποιο συνέστημα μέσω των λέξεων. Εγώ. Οι οποίες λέξεις έχουν ένα συγκεκριμένο νόημα. Και δεν είναι αλήθεια. Ξέρεις ότι προσπαθώ να κρυφτώ. Ναι, ώρες-ώρες. Εκεί που πας να δείξεις, πας να κρυφτείς άνευ λόγου. Πίστεψε με, με αποκάλεσες δύο φορές χαζό, αλλά δεν είμαι καθόλου χαζός. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό. Και δεν χρειάζεται να το αποδείξεις το αν είμαι χαζός ή όχι. Είναι πασιφανές αν είμαι χαζός ή όχι. Και είναι μεγάλη αστοχία στο να μην πεις δύο φορές χαζό. Εδώ είσαι χαζός αν θεωρείς ότι είπα κάτι τέτοιο. Να ζητώ συγγνώμη αν το έλεγα αυτό. Γιατί σου είπα ότι αν θεωρείς ότι αν το παίρνεις έτσι, ενώ σου εξηγώ. Δεν έχω προσβάλει ποτέ, θεωρώ. Ωραία, συγγνώμη. Το κάνω αν το πάρα είπα πολύ έτσι. Δεν το είπα γι' αυτό το λόγο. Δεν το είπα γι' αυτό το λόγο όμως. Δεκτήσιμο. Είπα ότι είναι λάθος. Εντάξει, κοίταξε τώρα, αν θες να μιλήσεις ειρωνικά, δεν έχω πρόβλημα. Δεν μιλά. Γιατί το παίρνεις ειρωνικά. Γιατί έρχομαι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, κάνουμε μια συζήτηση. Προσπαθώ να σου εξηγήσω. Μ' ακούς, σου λέω. Α, ναι, προσπαθώ. Σου λέω δεκτή η συγγνώμη σου. Και μου λες γιατί μου μιλάς ειρωνικά. Δηλαδή, αν δεν σου μιλήσω ειρωνικά, τι έπρεπε να σου πω. Αν σου μιλήσω ειρωνικά, τι έπρεπε να σου πω. Οκ. Αλήθεια, σου λέω δεκτή η συγγνώμη σου. Ναι, ξέρω, ευχαριστώ. Είδες ότι ψάχνεις συνέχεια να παρεξηγήσεις. Ψάχνουμε. Όχι, δεν ψάχνουμε να παρεξηγηθώ. Απλά θέλω να σε εξηγήσω και δεν μου αρέσει όταν δεν γίνεται αντιληπτό αυτό που λέω. Για να στο λέω, εγώ έκανα τη συζήτηση. Προφανώς και ξέρω κάτι παραπάνω. Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Τώρα σε ποιο σημείο ακριβώς το που πάνω η Αθηνά δεν θυμάμαι. Ερχόταν και σου κάνε ντουρ, παιδί μου, κανονικά. Τι πιστεύεις ότι θα γινόταν στο σπίτι δίπλα με το πάνω. Η Τζούλια γίνεται ζευγάρι με τον, με τον Μιχάλη και μπαίνει στο παιχνίδι ο Ανδρέας. Εντάξει, το δώρο τον εμπιστεύομαι, ξέρω. Δεν εμπιστεύομαι ούτε τη σκιά μου. Μπράβο, Άννα. Η Αλεξάνδρα. Λίγο στο πρόσωπο μου θυμίζει μια πρώην μου παλιά, πολύ παλιά. Και όταν κατέβηκε, λέω, έχει γούστο. Τα νεύρα μου! Δεν το πιστεύω, ποιος με μάτιασε. Εγώ, αγάπη μου, εγώ σε μάτιαξα.